Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πάλι. Κάποιοι μας το λέμε. Το λέμε, μπορεί να το πει μέχρι και την. Μέχρι και παραμονή σε αναλήψεως. Δεν είμαστε off. Πότε είναι πράγμα. Αλλά ειδικά τώρα αυτή τη βδομάδα. Α, το βλέπω. Σήμερα η πρώτη μέρα που κατάλαβα κίνηση. Σήμερα η πρώτη μέρα. Δεν ξέρω εσύ από εκεί που κατεβαίνεις από το χωριό σου. Ναι. Εγώ η πρώτη μέρα. Η πρώτη μέρα που κατάλαβα κίνηση είναι. Όπως τα λέγαμε. Δηλαδή αυτό λέγαμε από ό,τι φανεί από την Πέμπτη. Τρίτη, Τετάρτη είναι σκοτωμένες. Δηλαδή, καλά, η Τρίτη ήταν σαν Κυριακή του Πάσχα. Δεν σχολιάζω. Αχ, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Τρόικα, εδώ είμαστε στον λίμπερο της καρδιά σας. Έτσι, 107,4 μεγάκυκλοι των FM. Δημήτρης Σορμπατζόγλου, Χρήστος Ζαλτίδης, Φιλόπατρης και Χαμίνη του Ρώμης Ερκίδας, Μάριος Σλαμής και φυσικά Χρήστος Κιώσης, για ένα ακόμη πρωινό κοντά μας, γνωστός και ως DJ Κίος. Λοιπόν, διαγωνισμό λογικά κάτι θα έχουμε. Κάτι με Opticon Express πάλι, αλλά θα δούμε με τι quiz, με τι θέμα κάτι, θα δούμε. Σκέφτηκα να δώσουμε 2 και 2. 2 σήμερα, 2 και αύριο. Αν είναι χαμός, αλλά ξέρω εγώ, το κάνουμε έτσι. Γιατί είμαστε λίγο και εγώ είμαι και χωρίς τηλέφωνο από ΕΨΕ. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Άντε να δώσουμε. Άντε αύριο όλες. Θες να το σκεφτείς. Όλες αύριο, όλες αύριο. Όλες αύριο θα δώσουμε. Άστο. Για Septic Flash λέμε, παιδιά. Αύριο, 4 μονές προσκλησούλες θα δίνουμε αύριο για Septic Flash. Τώρα, αν το κάνουμε ρημαδιό, δίνουμε και σήμερα. Άντε, ρε, πάμε από σήμερα. Άντε, μου την έδωσε. Άντε. 2 μονές προσκλήσεις για το live των Septic Flash που είναι το Σάββατο στο Principal. Δεν είναι στο Principal, ναι. Και θα γίνει κόλαση, εννοείται. Είτε τηλεφωνικά στο 2310-287-888. Λες καλημέρα, Μαριλίζη. Χρόνια, τι χρόνια πολλά, μα ακούς Septic Flash. Χρόνια πολλά, τέλο πάντων. Για Septic Flash είμαι, βάλεμε αυτό. Έτσι, ή SMS-ικά, η SMS-ιά μας είναι ανοιχτή, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526, 54526, μαζί όμως με κάποιο άλλο θεματάκι, μια καλημέρα κάτι, γιατί σκέτα ξερά διαγωνισμός SMS-ικά είναι κόντρα στον νόμο και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μάρια, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι γεμάτη Πέμπτη της χρονιάς. Ναι, εγώ ντρέπαμε πάντως, το λέω. Μπορούμε να ακούσουμε σε παρακαλώ κάτι παοξίδικο, σε παρακαλώ. Είναι 12 Αυγουστού σήμερα, ημέρα γενεθλίων για τον ΠΑΟΚ. 92 ετών. Ολόψυχα, ολόψυχα να τα κατοστήσεις. Στο εύχομαι ολόψυχα. Με όλη μου την καρδιά. Όχι, δεν φτάνει 100. Όχι, όχι, θα πεις παραπάνω. Αν το 100 και... δείχνει. Πώς είσαι, 92. Sorry, το 100 εντάξει. Δείχνει ότι θες για άλλα 8 χρόνια να υπάρχει και μετά τέλος. Sorry εγώ. Ακόμα εγώ. Και εδώ βγάζει την κακία σου. Όχι, sorry εγώ, sorry εγώ. Το είχαν πει αυτό στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να τα χιλιάσεις. Θεός χωρέστον, είχαν πει, του είχαν πει του ανθρώπου. Στα 89 του, του είπανε να τα κατοστήσεις. Και λέει, τι ευχή λέει είναι αυτή. Αντέδρασε ο άνθρωπος, είχε δίκιο, ναι. Σου λέει, στα 89 μου, ρε φίλε, μου λες να τα κατοστήσεις. Ευχηθείς να τα χιλιάσει ο ΠΑΟΚ. Να τα χιλιάσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Να τα χιλιάσει. Εντάξει, ένα σεβασμό στο συμπολίτη ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Δεν τον πλήγω στον ντούκου μου. Εδώ πέρα κάτσε λίγο. Σήμερα γενέθλια. Δεν το βλέπω κάπου. 12 Απριλίου, φίλε. Η επίσημη ημερομηνία γενεθλίων του συλλόγου. Του 26, έτσι. Υπάρχει ημερομηνία βεβαίως άλλη κατάθεση πρωτοκόλλου και καταστατικού στο πρωτοδικείο. Ναι. Αλλά υπάρχει η ιδέα που. Η σύλληψη. Υπήρξε η σύλληψη, ναι. 30 Μαρτίου κτλ. Αλλά η 12η Απριλίου είναι η επίσημη ημέρα γενεθλίων του συλλόγου. Ναι, γιατί δεν κάνεις, ναι, είναι λίγο, η κατάσταση είναι λίγο παράξενη, ναι. Γι' αυτό. Γιατί δεν κάνεις τη μέρα που κέρδισες το χρώμα το ασπρόμαυρο που ήθελες να έχεις. Ρε φίλε, πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος, πότε γεννήθηκε ο σύλλογος. Α. Πότε πήρε το χρώμα. Ό, το λέω επειδή έκανες εκείνο το μάζι με τον Άρη και πήρες το ασπρόμαυρο, γι' αυτό. Ευτυχώς. Ναι. Ναι, όχι, το φαντάζεσαι, ανοίξει. Μα τι τώρα, ναι, εντάξει. Ευτυχώς. Το μάτι το έπαιξες, τζάμπα και βέρεσαι. Φιλικό, ρε φίλε, ήταν να ξεμουδιάσουν τα παιδιά. Σε παραδέχομαι. Μια ημέρα που είναι γεμάτη από όσα έγιναν χθες στη δίκη, μάλλον στην πιο μεγάλη δίκη που έχει γίνει ποτέ για ποδοσφαιρικό αγώνα εδώ στην Ελλάδα.
μια διαδικασία στο εφετείο 7 ωρών από τις 6 μέχρι τη 1 και βάλε, από τις 6.30 μέχρι τη 1.30 και βάλε. Είναι ενδεικτικό, Δημήτρη, ότι εφημερίδα της πόλης αθλητική ακόμη δεν έχει πάει στα περίπτερα. Φαντάζομαι ο λόγος είναι αυτός. Περιμένει την απόφαση. Φαντάζομαι ότι το τρένερ ανώσου πιο πίσω γινόταν, φαντάζομαι. Ναι. Σε ανατολικά, σε ρώτησα εγώ, σε δύο μαγαζιά και ένα περίπτερο δεν έχει πάει. Εντάξει. Τώρα, πριν ένα 20 λεπτό, τέταρτο, έτσι. Okay, αυτό. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα υπάρχει πλέον και η εικόνα. Δεν είναι τι μας είπαν, τι ακούσαμε και τι φημολογείται για τα αποδυτήρια. Υπάρχει εικόνα. Αποδεικνύονται όλα όσα υποστήριζε ο ΠΑΟΚ και για το πολύ ευχάριστο κλίμα, σε καμία περίπτωση τρομοκρατικό, για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και για τον Κομίνη που πράγματι ήταν και είναι αλήθεια, βγήκε από τα αποδυτήρια και υπάρχει η εικόνα του να βάζει τη σφρίχτα στο στρώμα και να σφυρίζει για να επιστρέψουν οι ομάδες, με τους παίκτες που έχουν να αντιδρούν πολύ πολύ θετικά και να πηγαίνουν προς τον αγωνιστικό χώρο, και την ΑΕΚ μέσω του Δημητριάδη να κάνει χειρονομίες και να δείχνει ότι δεν κατεβαίνει να παίξει. Τα αρνούνταν όλα αυτά η ΑΕΚ, ψέματα έλεγαν και πάλι, αποδείχθηκαν μέσα από την εικόνα. Μια και λέμε για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, είχαμε και μπάσκετ χθες στην Καλαθόσφαιρα, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, νίκη για τον ΠΑΟΚ, είτε για τον Άρη, νίκη για τον Ηρακλή. Μέσα στο χολαργό, στην παράταση. Νικήσαμε τον Κόλκα. Ναι. Τον Κόλκα. Κέρδισε και ο Ηρακλής και έχει πάρει ένα βαντάζ στην προσπάθειά του να μπει μέσω play-off. Νίκησε ο ΠΑΟΚ και έχει ένα βαντάζ για να μπει στην τετράδα. Ερώτηση αντικειμενικά. Έχασε λίγο. Ο Άρης. Σου φάνηκε ότι η ΑΕΚ είχε το μυαλό της πιο πολύ στο Final Four. Ποιο Final Four θα γίνει. Μήπως το έχει και. Κρατάει δυνάμεις, λοιπά. Πότε είναι αυτό, αρχές Μαΐου. Ναι, τέλεια πλέον κάπου εκεί. Καλύτερα προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες του, ναι. Κέρδισε εύκολα και με διαφορά μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Μια πολύ πολύ πιο πλούσια ομάδα, πιο διαφημισμένη. Στο πρώτο μάτς έφαγαν 21. Ήρωες, έφαγαν με ποιους πρωταγωνιστές, ήρωες. Όλοι. 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 Τώρα αυτό είναι δημοσιοσχετής. Πες τους δύο κορυφαίους του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ο Παθεοδόρου. Ο Παθεοδόρου. Ναι. Έπαιξε κι αυτός. Ο κορυφαίος, ναι. Ο κορυφαίος. Θα βγει ο. Άρης είσαι και θα σε. Να βγει πρώτος. Ναι, ρε, εσύ, γιατί τον κυνηγάει έτσι ο Παθεοδόρου αυτός. Είναι εντάξει, ρε φίλε. Είναι... Τι πρόβλημα, τι είναι, πολύ καλό. Υπάρχουν κάποια κολλήματα ώρες. Ναι. Το άλλο, για να πουλήσουμε. Κάτι για να πουλήσουμε. Ο Άρης. Ο Άρης πέφτει. Τώρα μετά από αυτό πέφτει, τι κάνει. Θα μας πει ο Χρήστατος. Ο οποίος επιμένει ότι δεν πέφτει ο Άρης. Πιάνει τη. Συγγνώμη. Κοιλιά από τα γέλια. Για να δεις πόσο gentleman είμαι, περίμενα να έρθεις. Μίλησα με τον Δημήτρη και μου λέει: σου επιτρέπω να το απονείμεις μόνος σου. Εγώ δηλαδή, μόνος μου. Σου απονείμω. Καταρχάς, χαιρέτησα και ευχήθηκα στη μητέρα σου. Περιμένει πόση ώρα γυναίκα εδώ πέρα. Πόσο μοιάζεται. Πόσο μοιάζεται. Η κυρία Τσαλτίδου σε όμορφο, βέβαια. Όχι. Όχι, 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 να απονείμω. Είσαι η κότα της χρονιάς. Είσαι η κότα της χρονιάς. Απλά αυτό. Νομίζω συμφώνησε και ο Κιώσης και ο Τσορμπατζόγλου. Δεν γνωρίζω. Δεν απαντώ. Γιατί χθες έρχεσαι. Χαιρετάει. Γιατί δεν έρχεσαι. Χαιρετάνε. Ελάτε, ελάτε να τα πείτε. Ελάτε να τα πείτε. Δεν είναι τα κάλαντα σήμερα. Α, ναι, δεν είναι κάλαντα. Ξέχασα. Ναι. Να ευχαριστώ το Πάσχα. Δώσε. Τα Τσαλτίδης Girls. Γιατί θα τελειώνει η κομπή. Έρχονται, τελειώνουμε εμείς και μου λένε τα παοκτσάκια. Ο Τσαλτίδης που είναι ασλαμά, λέω παιδιά, δεν νομίζω λέω σήμερα κρυολόγησε. Όχι. Ναι. Λέει την άλλη φορά να μην κρυολογήσει. Ωραία. Αυτήν ρε, εσύ διάλεξες. Αυτήν. Ναι. Έτυχε ρε. Έτυχε. Αυτήν εδώ. Μένω ότι και το απόγευμα δεν είχα εκπομπή. Αστείε. Ρε πουλή. Τι αστείε ρε φίλε. 10 άτομα τουλάχιστον μου πάνε. Ο Τσαλτίδης σήμερα τι έγινε ρε ασλαμά. Καλά μην βάζεις ιδέες. Εντάξει τώρα, άστο, δεν είναι. Τώρα... Να σου πω κάτι, και Αριανός μου το είπε. Λέει ότι ο Τσαλτίδης σήμερα κρυολόγησε, ειδικά σήμερα. Εντάξει. Έφερε λεφτά να πληρώνεσαι.
Α, επιτέλους. Τώρα θα πω, θα εδώ είμαι τώρα, αλλά άντε, πατάω φρένο, άντε. Εδώ είμαι, πατάω φρένο, άντε. Μιλάς έτσι, θα είσαι ο μόνος που δεν θα πληρωθεί. Έτσι. Πατάω φρένο, εδώ πατάω φρένο τώρα γιατί σέβα, άντε, άστο, δεν πειράζει. Και Αριανός μου το είπε. Λέει καλά αυτός, λέει. Τι... Έτυχε, ρε. Κρυολόγησε, λέει, σήμερα. Όλο τυχαία, σήμερα. Λοιπόν, λέω, να ξέρω. Το στοίχημά μας εξελίσσεται με έναν θρίαμβο. Συγγνώμη, Μάριε, πόσο κάνει 36-29 από παλιά. Ναι, όχι. Με βάζεις τώρα. Κάνε το 36-30, 7 πόντι είναι. Α, εντάξει. Είναι τα δάχτυλα δύο χεριών. Κάτσε. Εγώ τώρα τι κάνω. Και... Εγώ δεν θέλω να πληρώσω. Δεν είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος, πήγε το θέμα στο 7. Ωραία. Συν 7, κανείς δεν το περίμενε όταν μπήκε το στοίχημα. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι τώρα στο εδώ αυτοί, όπως το βλέπω, είναι οι τρεις τελευταίοι. Πρώτελευταίοι. Τα τρίκαλα πέσανε. Ναι, λέω, οι τρεις τελευταίοι είναι αυτοί, τα τρίκαλα πάει. Μάχη γίνεται. Θα γίνεις στις 5 νίκες και θα πληρώσεις εσύ. Αυτό είναι... Κάτσε, πες μου τώρα που παίζεις. Εγώ σου πρέπει να κάνεις cash out. Στα τρίκαλα. Τα τρίκαλα δεν μπορεί να κερδίζει, λέει. Δεν μπορεί να παίξουν για το όνομά του, φυσικά, για την ιστορία του. Για το ήθος τους. Το Πανιόνιο εδώ. Κάτσε, τα τρίκαλα έχουν 25. Ναι. Άμα νικήσουν να πάνε 27. Δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν. Δεν. Ο Άρης παίζει τώρα με τρίκαλα και Πανιόνιο. Δες εδώ τι γίνεται. Κάτσε, μετά τα τρίκαλα παίζει με Πανιόνιο εδώ. Ναι, αλλά αργεί το παιχνίδι εκείνο. Θα δώσει εισιτήρια σε πάντε. Να πάμε. Ντροπή, ντροπή. Ντροπή. Τέτοιες ευκαιρίες. Να σου πω κάτι, ειλικρινά λυπάμαι. Ευτυχώς έφυγε η μητέρα σου. Ειλικρινά. Δεν μ' άρεσε αυτή η εικόνα. Ειλικρινά. Στην οποία χρειάζεται, ξέρεις τι είπα, σου εύχομαι τέτοιες διαιτησίες να έχεις του χρόνου. Που θα έχεις. Τέτοιες που έχει η City να έχεις του χρόνου εσύ στον Άρη. Τέτοιες που είχε η City προχθές να έχεις εσύ. Γελίος. Αστείος, κωμικοτραγικός. Τι να κάνει, ρε, να κλαίει. Κωμικοτραγικός. Άσε τώρα. Κωμικοτραγικός. Φίλε, στο 93 ενός προημιτελικού και στέλνει την μπάλα στις αράχνες. Ναι, το απέναντι είναι τραγικό. Το αλήθεια. Το ένα βίντεο. Το άλλο που ορμάει ο Ιβάν μέσα στα αποθητήρια είναι το βίντεο. Τι ορμάει, ρε, ποιον ορμάει. Ποιο γιατέ, ποιο τον είδε, ρε, του γιατέ. Ποιο τον είδε. Το βίντεο. Άντε, ρε. Που τον είδε. Ναι, ναι. Πάει, παίρνει ένα αστυνομικό του μπρόβλημα από εδώ, γκάρι ανεβαίνει. Καμία επαφή δεν έχει το κομμίνι. Τα ψέματα της ΑΕΚ αποδείχθηκαν. Δεν σφύριξε, όχι, δεν ακούσαμε σφύριγμα. Δεν σφύριξε. Να πάει ο Λισάνδρο και ο. Ναι, ναι, το ξέρεις εσύ. Το ξέρεις εσύ. Όχι, δεν το ξέρουν. Είναι 100 άτομα που πανηγυρίζαν εκείνη την ώρα και βγήκαν έξω να παίξουν. Ναι. Του ΠΑΟΚ, ναι. Αφού για αυτούς είχε την απόφαση. Να βγουν να παίξουν. Μας αρέσει που μετά από τον Πρωθυπουργό έγιναν και οι δικαστές φίλοι σας. Άντε βραστή. Άντε βρε. Αφού το είπε ο κ. Μπίρδας. Εμπιστευόμαστε τους τακτικούς δικαστές. Φυσικά. Εσάς που βγάζετε υπέρ μας αποφάσεις. Η Σκολαρίκη δεν είναι τακτική δικαστής. Αποδείχθηκε σε δύο βαθμούς η Σκολαρίκη όταν έκανε λάθος. Εκείνη είναι τακτική δικαστής. Και έκρυψε την συμπληρωματική του Αρετόπουλου. Και αποδείχθηκε σε δύο βαθμούς ότι η απόφαση ήταν λαθασμένη. Σε δύο βαθμούς αποδείχθηκε. Και στο εφετείο και στο διαιτητικό. Είναι σκάνδαλο η απόφαση του Βέλος Σκουτέρης. Έκριναν οι αεροπαγοί της χρήσης του διαιτητικού ότι η απόφαση ήταν σωστή. Και κρίθηκε. Οι αεροπαγοί είχαν κρίνει ότι ο Άρης με τον Πάκο έπρεπε να παραλυφθεί το παιχνίδι, αλλά κάνετε συνέντευξη και τους βρίζατε. Στο ΑΣΕΑΔ. Τι όποτε λες, μας υφέρει οι αεροπαγοί είναι αεροπαγοί και όποτε μας υφέρει πουλάνε παγωτό. Είναι αεροπαγοί. Αλλάξανε τα στοιχεία του αγώνα. Πείτε. Προασπίζουμε τα σφαίρα του ΠΑΟΚ. Το δέχομαι αυτό. Κάνε αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Άσε με τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. 100% είναι η αλήθεια. Όπως λέγονταν από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σφύριξε και μας κάλεσε να βγούμε. Όχι τα ψέματα του Δημητριάδη που άλλαξε την κατάθεσή του. Για το όπλο. Το που λένε. Έλα, κάνε λογαριασμούς τώρα. Πάρ' το τευτέρι. Πάρ' το τευτέρι. Να δεις τι θες να κάνεις για να μείνεις. Μην χάσεις τον μπάσκετ. Αν ναι, ξέρω, πιάνεις την κοιλιά σου. Πιάνεις την κοιλιά σου, τα γέλια, ναι. Ξέρω. Θα κερδίσουμε στο Πανιόνιο. Βρε, εσύ παίζεις τον Πανιόνιο, εγώ παίζω τον Πανιόνιο. Εσύ παίζεις. Κέρδισε εσύ. Άμα κερδίσεις, σώθηκες. Το ξέρω. Και τα τρίκαλα. Α, τον ΠΑΟΚ. Και το Ρέθυμνο έχω μετά. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει εύκολα. Κάτι ομάδες που. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τρία μάτσε εντός. Κάτσε, ο Πανιόνιος θέλει να μπει εδώ μέσα και με 9 πόντους το λιγότερο, έτσι. Και ήσουν και πολύ φιλόξενος. Έτσι, ναι. Ο Κόρυβος θα πέσει. Ο Κόρυβος παίζει στον Προμηθέα Πατρόπουλο. Θα βγάλει ένα ανακοίνωση η Κίμη για τη φιλοξενία. Ναι. Και στην Κίμη. Ναι. Ο Κόρυβος θα πέσει. Ναι. Εντάξει. Η Κίμη που τους φιλοξενεί. Χρύσανθε, γιατί εχθές δεν ήρθες να μας τα λες αυτά, λέει το πουλέν μου ο 164, ο παδός του ΠΑΟΚ. Γιατί ήσουν εδώ εσύ, Κότα. Αυτός είχε στείλει, είχε στείλει αυτός. Εδώ ήτανε. Έστειλε μήνυμα αυτός. Ήταν εδώ. Και άμα ήταν, που ξέρεις.
Εδώ τα παιδιά που ήταν, μιλήσαμε, συνεννοηθήκαμε, όλα καλά. Πρώτη ώρα για την Τρόικα. Opticon Express. Πώς να τα πω, ρε, 164 χτες. Το βράδυ έγινε. Αλλά έγινε πολύ αργά, εντάξει, ναι, πήγε, ναι, όντως. Και η εφημερίδα της πόλης ακόμη δεν, είναι, δεν έφτασε στα περίπτερα. Τώρα, πριν να τέρατε 20, δεν τη βρήκα. Περίμενε αυτό το πράγμα. Η άλλη δεν έχει βγει. Τα ήξερε γι' αυτό. Η άλλη δεν έχει βγει. Τα ήξερε από πριν. Ναι. Να, και με Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά, ήδη Ρεγκίνα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για τα αξεσουάρ μπάνιου. Και Σουβλάκης Μάριε. Ναι. Και αύριο είναι η κλήρωση του Champions League και θα μάθεις και τα ζευγάρια και τις ημερομηνίες. Να ξέρεις πότε θα παραγγείλεις. Α, νόμιζα Σουβλάκης εμπλέκεται στην κλήρωση. 688-552. Στην Ευκαρπία, 28 Οκτωβρίου, 11. Τα πάντα σε κρατικά και όλα στα κάρβουνα. Θεούλη Σουβλάκης. Ωραία. Σχολιάζεται τα όσα είδαμε εψέ στο Champions League. Για όσους δεν το γνωρίζουμε, είχαμε στην Bayern Arena Bayern München, Σεβίλια 0-0, Σεβίλια μάλλον, καλύτερα, με τον 72χρονο γερμανό στρατηγό Γιουπ Χάινκες να παίρνει την πρόκριση σε βάρος του Ιταλού γκόμενου Βιτσέντζο Μοντέλα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, είχαμε την ομάδα του Καμπούρη, του γαλλογερινού Καμπούρη, Ρεάλ Μαδρίτης 1, Γιουβέντους 3, με ένα πέναλτι το οποίο δεν επέτρεψε, σκότωσε στην ουσία το ποδόσφαιρο στο 90-3 που ήταν... έδωσε ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ με Ντι Μπενάτια σε βάρος του Λούκας Βάσκεθ, ο οποίος έπεσε αρκετά εντυπωσιακά. Ο Γκάρλιν και σχολίασε κατευθείαν ότι ναι, είναι πέναλτι. Το θέμα δεν είναι αν είναι by the book, αν by the spirit το δίνεις. Θέλουμε τα σχόλιά σας και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εσύ μετά από πόσες φορές που το είδες σκέφτηκες ότι πρέπει να πεις ή να κάνεις αυτό το πράγμα? Στη 15η φορά το είπες? Ότι δυσκολεύτηκες, είναι δεν είναι, άρα αφού είναι δεν άρα είναι. Άρα δεν δίνεται. Δεν δίνεται. Το είπες μετά από κανένα τέταρτο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν δίνεται. Εκείνος αποφάσισε στο 50 να το δώσει, θα πω πάει στο διάλο. Αλλά έχουν κάνει, που εγώ τους άλλους τους ηχαίνομαι, έτσι, τους ηχαίνομαι. Έχουν κάνει το 0-3. Δηλαδή, σαν διαιτητής, σκέφτεσαι αυτόματα. Πριν τον αγώνα, αν μου λέγανε ότι στο 90-2 το μάτς αυτό θα είναι 0-3, να πω την αμαρτία μου, Δημήτρη. Όλα αυτά έχουν τη σκεφτεί διαιτητής. Εγώ, μία ώρα πριν το μάτς, σκεφτόμουν να πάω σινεμά. Το λέω, παιδιά, ειλικρινά. Λέω, πάω σινεμά, τι να κάτσω. Και το άλλο, λέω, τι να κάνεις. Είναι πιο φθηνά χθες, ήταν. Δεν είναι αυτό. Λέω, δεν έχει νόημα. Δεν είναι το πιο φθηνά. Δεν λέω τι να καθίσω να δω. Λέω άντε πάει στο διάλογο, μπας και δούμε καμιά κέντα. Από τη Σεβίλη εγώ περίμενα. Μήπως και δούμε καμία κέντα εκεί. Πάρουμε το χαρμόσυνο το νέο. Και λέω άντε ρε σικά, άντε πάει στο διάλογο, άντε δε στα προημιτελική είναι. Και είναι, αν μου έλεγες ότι θα είναι 0-3 στο 90-2,5, θα σου έλεγα άσε μας ρε εσύ Τροπατζόγλου. Ποια Γιουβέντους τώρα με ποιους? Γιατί. Έλα τώρα με ποια, okay. Και είναι 0-3 και δίνεις ρε εσύ, μαστερείς την παράταση και πολύ πιθανό τα μπενάλτια σε τέτοιο παιχνίδι ρε Μάικλ Όλιβερ. Ειλικρινά ντρέπομαι που είσαι Άγγλος. Από πίσω όπως το βλέπεις είναι πιο πολύ πέναλτι. Από μπροστά εκεί τώρα... από την κάμερα στο τέρμα λες μάλλον δεν είναι. Να σου πω κάτι, πολύ δύσκολη φάση. Ναι, μπορεί τυπικά που λέμε by the book να είναι. Α, τι, γιατί λέει ο χαμένος σεβασμός του Ρονάλντο. Προφανώς γιατί πανηγύρισε. Γιατί πανηγύρισε. Καλά, μωρά, είναι τραγικός, γελίος είσαι. Γελίος είσαι. Πεναλτάρα εκτελεί. Πεναλτάρα. Στο 93, στο 98. Τι λέει ο καταλανικός τύπος, βράζει, Δημήτρη, για να δεις το λίγο. Από ό,τι άκουσα χθες, οι τηλεκριτικοί διαιτητές που χρησιμοποιούν οι εφημερίδες της Ισπανίας. Νομίζω γράφουν ότι δεν είναι πέναλτι. Η Ρεάλ στην κλοπή του αιώνα. Θα δώσουμε ο καταλανικός τύπος είναι αυτός. Ο καταλανικός, ναι. Δηλαδή, ναι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ή γυαλιά πρεσβειοποίησης με σκελετό τιτάνιουμ, πάλι από τα Opticon Express. El Robo είναι, από το Ρόμπερι, El Robo Delsilio. Από τη Ρόμπα πρέπει να. Ναι. Delsilio τι είναι, του αιώνα. Ο αιώνας είναι σίλιο. Χριστό, αυτό είναι. El Robo Delsilio. Ναι. Έτσι.
Λαρεβίστα Σολομό, το Εστεσαμπάρ. Ο διαιτής ανακάλυψε ένα πέναλτι. Εδώ δεν ανακάλυψε ένα πέναλτι, εντάξει. Γράφουν οι Καταλανοί. Mm. Που κλαίνουν τη μοίρα τους. Mm. Και χαρακτηρίζει σκάνδαλο την αποβολή του Μπουφών. Εντάξει, δεν τον κάνει άλλο δηλαδή. Τον πήγαν εκεί πέρα λίγο Κολοφεράτζα, τον Μπουφών. Εκεί λογικό, λίγο... λογικό και ανθρώπινο, αλλά. Ναι, ναι. Είπα κάτι εγώ να μην απαντήσει ο Δημήτρης, αν το ναι, ξέρει. Ναι, ναι, δεν απαντώ. Δεν απαντώ. Το... Λοιπόν, θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στην πιο καλή απάντηση. Στο σχόλιο. Θέλουμε ένα σχόλιο. Ο Κελίνη κάνει προς τον διαιτητή και στους παίκτες Ρεάλ Μαδρίτης με το δεξί του χέρι παντομήμα. Πόσα δώσατε. Πόσα δώσατε. Πήρατε, τα στάξατε. Το κάνει αυτό ο Κελίνη. Έτσι. Ο παίκτης της Γιουβέντους. Ο παίκτης της Γιουβέντους. Ναι. Θέλουμε το σχόλιο σας. Το καλύτερο σχόλιο θα επιβραβευθεί. Είναι λίγο αστείο. Πώς το λένε στο μικρό και κόλλησε τον Κελίνη τώρα, ρε, εσύ. Τζιακα, πώς το λένε, κόλλησα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Κελίνη, Κελίνη. Κελίνη, Κελίνη, ας το πούμε έτσι. Αν δεν έχεις ιδέα για αυτό, ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής θα έπρεπε να είναι εψέ στον Μπερναμπέου για να τον πάει τον Μάικλ Όλιβερ μέχρι το κέντρο. Ξέρετε ποιος. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πήγε κάποιον συνάδελφό του μέχρι το κέντρο. Ποδοσφαιριστή, διαιτητή. Ποδοσφαιριστή. Σε αγώνα μέσα αντίπαλο. Στο ΟΑΚΑ, βοηθάμε. Τον πήγε μέχρι το κέντρο. Δηλαδή, αν ήταν αυτός, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα το έκανε, πιστεύω, χθες στον Μάικλ Όλιβερ. Θα τον πήγαινε έτσι μέχρι το κέντρο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Λέω τώρα εγώ. Μπορεί και να μην τον πήγαινε. Τζόρτζιο Κελίνη. Τζόρτζιο, μπράβο, ρε. Έχει το καλό. Ναι. Τζόρτζιο Κελίνη. Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα και από φίλους. Επιστρέφουμε και τα δικά μας και τα διεθνή και τα μπασκετικά. Έχει πολύ πράγμα. Πάντως, πώς με αγαπάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα το πρωί, εκεί που ξεκινάω για να φύγω από το σπίτι, βλέπω τύπο. Πάω καλάνι. Όλα μέσα στα μαύρα φόρμα ΠΑΟΚ, γυαλί, μαύρο, μίγα, κάτσε καλά, αξίριστος με το φραπέ. Και τον κόβω, γυρίζει, με κοιτάει, ξανακοιτάει και παίρνει κάτι, ρε παιδί μου, και από τα παιδιά το περίπτερο. Λέω τώρα εδώ, κάτσε κάντιν, ψιλοβρώμα είναι. Καλά έκανες. Μου κάνει μια, ασλαμάς εσύ είσαι. Λέω, όχι. Ναι, ρε φίλε. Λέει, σε ακούω, λέει, σε πάω με τα χίλια, γεια σου ρε φίλε, είσαι παλικάρι, λέει. Λέω, πώς με αγαπάει. Στο ήμουν στέλνεις αυτά. Στη ζωή μου. Πάμε στο διάλειμμα. Στη ζωή μου. Λοιπόν, Χρήστος Κιώσης μας λέει πάντα σε break. Συμφωνεί ο Τσαρμπατζόγλου, γιατί να διαφωνήσω εγώ. Δύο μονές προσκλήσεις για την Λαϊβάρα των Septic Flesh. Θα γίνει κόλαση με τους Αθηναίους Metalers παγκόσμιας κλάσης Metalers το βράδυ του Σαββάτου 23-10-287-888 ή SMSK FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54-526. I get knocked down, but I get up again. Και εγώ λέω, ήρθανε πλέον 6-7 μηνύματα. Τελικά είναι 5, είναι ένα μήνυμα ουσιαστικά, που ήρθε σε 5 δόσεις από τον άρρωστο SMS-άκια Θουβού, οπαδό της Liverpool και του ΠΑΟΚ. Έτσι. Του ΠΑΟΚ και της Liverpool. Ναι, του ΠΑΟΚ και της Liverpool. Μετά του 164 έχουμε του Θουβού. Θα διαβαστεί σε λίγο. Έχουμε και τον Δημήτριο που μπαίνει για το live. Έχουμε και έξω συμμετοχές στην Μαριλίστα. Εγώ μπαίνω για το live. Τηλεφωνικά. Δημήτριος, να το σου. Όχι εσύ, βρε. Ναι. Έτσι, μην ξεχνάς ότι λοιπόν, είναι, δίνουμε, τι άλλο να κάνουμε. Πρέπει να τα κάνουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Είναι πολύ γεμάτη η μέρα μας. Θες να δώσεις πάλι πρώτα τους χορηγούς. Τι θες, αυτό θα κάνεις. Και μετά να δώσω τον διαγωνισμό. Βεβαίως. Έτσι. Μετά τους διαγωνισμούς. Ακούμε τους χορηγούς, μας στηρίζουν. Πρώτη ώρα εκπομπής. Ας το λέω εγώ. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι. Νομίζω ότι δεν γίνεται να ξεκινήσουμε τώρα από τα ευρωπαϊκά. Εντάξει. Άσε να πω τους διαγωνισμούς τότε. Και μετά τα λες. Δύο, όχι μία, δύο μονές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα των Septic Flesh το Σάββατο στο Principal. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή γυαλιά πρεσβειοποίηση με σκελετό Titanium στο καλύτερο σχόλιο για την παντομία που κάνει ο Τζόρτζιο Κελίνη με το δεξί του χέρι στον διαιτητή και στους Ισπανούς ότι τα στάξατε, πληρώσατε, έπεσε μπαγιόκο, ρίξατε χρήμα. Το καλύτερο σχόλιο το κάνει αυτό ο ποδοσφαιριστής της Juventus, Τζόρτζιο Κελίνη. Όχι ο ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, της κάτω Παναγιάς Σερών. Okay. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, ποιος έπρεπε να είναι
στη θέση του Μπουφόν ή των άλλων Ιταλών για να τον πάει τον Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ μέχρι το κέντρο, όπως πήγε κάποιον συνάδελφό του, Έλληνας ποδοσφαιριστής πριν από αρκετά χρόνια στο ΟΑΚΑ. Τι συνάδελφο, ρε. Ποδοσφαιριστή αντίπαλο δηλαδή. Έλληνας ποδοσφαιριστής πήγε μέχρι το κέντρο, Έλληνα ποδοσφαιριστή άλλον στο ΟΑΚΑ μέχρι το κέντρο. Ναι, να πήγαινε τον διαιτητή, λέμε τώρα. Έτσι. Αυτά. 10 διπλές προσκλήσεις. Όπα, 10 διπλές. Για Νίκο Ζωηδάκη στο θέατρο Βεργίνα. Ωραίο. Κούτρα. 10 διπλές είναι για την παράσταση της Παρασκευής, 13 Απριλίου, Παρασκευή και 13 δηλαδή. Είναι ωραία μέρα για να πας σε καζίνο, στο καζίνο αυτή. Ξέρεις, αυτές οι μέρες που λένε ότι είναι οι άτυχες είναι πας που κερδίζεις. Νίκο Ζωηδάκης ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου Βεργίνα. Αυθεντικός, διασκεδαστικός και όπως πάντα μοναδικός σε κάθε του εμφάνιση. Ο γνωστός κριτικός Λιράρης. Ένα πολύ ωραίο μουσικό γλέντι που θα τα έχει όλα. Μαντινάδες, λαϊκά, νησιώτικα. Ο Νίκος Ζωηδάκης λοιπόν θα φροντίσει αυτό το live να σας μείνει αξέχαστο. Και εμείς λοιπόν δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις με ένα απλό τηλεφωνάκι. Στο 23 10 287 και 38, και θα πάρετε τώρα τη Μαριλής. Οι 10 πρώτοι που θα πάρετε θα πάρετε διπλή πρόσκληση. Οπότε διπλή. Μίλετε live, να λέτε Ζωηδάκης ή Septic Flesh. Μίλετε live και τα δύο live είναι έτσι. Μπράβο. Από εδώ και πέρα και στα μηνύματα από εδώ και πέρα. Μηνυματικά. Ναι, και στα μηνύματα από εδώ και πέρα. Να δώσω 8 συν 2, να δώσω 8 έξω και 2 μηνύματα. Τι θες? Όχι, ρε, όλα μαζί. Θα 10 δώσω αύριο με μηνύματα. 10. 10 δεν δίνεις όλα μαζί και μηνύματα αν έρθουν Ζωηδάκης. Σε 3 λεπτά θα τα πάρουν. Θα πάρουν, τι να κάνουμε. Αυτό λέω. Κλήρωσα θα τα δώσω, όχι. Οι 10 πρώτοι. Α, οι 10 πρώτοι είπες. Α, οκ. Εντάξει. Απλά μην λέτε πλέον live, έτσι θα λέτε Ζωηδάκης. Να κάνω κλήρωση. Ή Septic Flesh. Κάνε κλήρωση. Γιατί θα γίνει Ζωηδάκη και χαμός. Εντάξει. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας Ζαφύρη. Ναι, μηνυματικά. Ναι. FM και ενώνυμα τεπώνυμα ναι, αποστολή στο 54526. Άρα κλήρωση θα κάνω. Εντάξει, είναι 10, είναι πολλές. Να καλημερίσουμε τον Ζαφύρη, ο οποίος είναι μαρατζάρι σε πολλά live τον Νίκο Ζωηδάκη και είναι πολύ καλή φίλη και μας ακούει πολλά πρωινά ο Ζαφύρης. Ζαφύρη, καλημέρα. Ο οποίος μου έχει πει απίστευτα πράγματα για Νίκο Ζωηδάκη. Όπως και η πιο πολύ κριτική βέβαια, ξεκινάει να παίζει και ξεχνάει να κατέβει από τη σκηνή. Πραγματικά ξεχνάει να κατέβει από τη σκηνή. Και του έχουν πει γιατροί να μην παίζεις πάνω από 4-5 ώρες. Πάντως θέλει ταλέντο αυτές οι εκπομπές. Πραγματικά ναι, θέλουν ταλέντο τεράστιο. Πώς δεν γελάνε. Ναι. Εδώ όντως. Δεν γελάσεις με αυτά που λες. Άλλο αυτό. Λοιπόν, εμάς η εκπομπή φίλε είναι χιουμοριστική. Κάνεις ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν φαίνεται. Είναι γιατί μερικές φορές γελάς. Γελά, όντως. Λοιπόν, με αυτά που λες. Ανακάλυψα, λέει, ότι ο σύντροφός μου ήταν και σύντροφος της αδερφής μου. Πού το περίεργο, ήταν οικογενειακός σύντροφος. Πώς λένε την κοπέλα. Η οποία πρόσεξε. Οι οποίοι βγαίνουν εδώ πέρα στην τηλεόραση και λένε τα μυστικά. Δηλαδή λένε, με έκανα αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν θέλω να το μάθει η πεθερά μου, αλλά το λέω στην τηλεόραση. Βρήκε τον Έλληνα Ryan Giggs η κοπέλα. Ναι. Διαβάζουμε του Θουβού. Δέκα διπλές για Νίκο Ζωηδάκη. Στη Μαριλής, καλείτε παιδιά. Διαβάζουμε του Θουβού, ήρθε σε 5 δόσεις. Καλημέρα παιδιά. Τον γελίο γύφτο που πέφτει και κάνει θέατρο για να κερδίσει πέναλτι 2 φορές και δεν παίρνει μία κάρτα να σχολιάσετε. Προφανώς εννοεί τον Ρονάλντο, εννοείται. Επίσης, οι Ιταλοί στο Χέιζελ μου κλέψαν Champions League με πέναλτι που δεν υπήρχε ποτέ. Ένα μέτρο έξω. Απλά ο Ασλαμάζη το λέει γιατί ήταν Λίβερπουλ. Το έχω πει 100.000 φορές. Αλλά όπως και να έχει, θέλω στους συνοπαδούς μου, τους παοκτσίδες και οπαδούς της Ρεάλ. Πού είναι αυτοί, ρε. Ποιοι είναι αυτοί, τι. Να αφήσω μία σκέψη. Με τέτοιο πέναλτι χάνεις πρωτάθλημα από τον Γαύρο. Ποια η αντίδρασή σας, βρε πουλιά. Πουλιά του Παοξίδου. Τι θέλει να πει. Είναι Παοξίδου του Βουέτσι. Ότι αν το δώσει. Τέλος πάντων. Ναι, και άμα δεν το δώσει πέρσι στο Καραϊσκάκι ή σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ναι, λέει τέλος πάντων. Θέλω διπλούς αγώνες στον Περναμπέου και όχι επαναληπτικό στο Άνφιλντ με τα ταμτάκια. Μόνο αυτό. Καλημέρα. Τελικός είναι η Λίβερπουλ Ρεάλ. Τελικός είναι. Να σημειώσω κάτι σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το πέναλτι αυτό που δίνει στη Ρεάλ. Ειδικά από τη στιγμή που το δίνει Άγγλος διαιτητής, είναι σκάνδαλο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας Άγγλος διαιτητής να υποδείξει παράβαση, ούτε καν φάουλ στο κέντρο δεν δίνει ο Άγγλος αυτή τη φάση. Όπως το βλέπει από πίσω σε live, όχι στο replay που είναι πιο αργή κίνηση, δίνεται. Υπάρχει επαφή. Ότι δίνεται, δίνεται. Εντάξει, ναι. Δημήτρη, δεν το δίνεις σε μια συντρία. Είναι λοιπόν ένα πέναλτι, το οποίο εγώ ας πούμε λέω, αν ήταν στο 60. Οκ, okay, θα διαμαρτύρονταν και τα λοιπά, αλλά δεν θα υπήρχε η φασαρία που καθορίζει. Ο Άγγλος δεν το σκέφτεται αυτό.
ότι είναι 93. Σωστό. Του λέει είναι ή δεν είναι. Αποφασίζει ότι είναι, το δίνω. Ανάποδα το δίνε. Δεν ξέρω, ρε. Αυτά τα αν και τα αν. Ναι. Δεν ξέρω. Λέω λοιπόν το εξής. Αλλά δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Για όλους ούτε αυτούς, εγώ θα το δίνω. Καταρχήν, η χθεσινή ημέρα είναι αποθέωση του ποδοσφαίρου για τον εξής λόγο. Σε συνδυασμό με την προχθεσινή. Έχουν βγει όλοι ή τη Ρεάλ, οι φίλοι τη Ρεάλ ή η αντιμπαρσελόνα. Ναι. Και έχουν στο Facebook κάνει πάρτι. Ο Ασλαμάς, αν είχε Facebook, θα έχει άλλα 15-20 θέματα κάθε μέρα. Καλά, χθες 30 τέτοια. Απλά είχα, επειδή είναι πίσω από τον κόσμο. Όχι. Ασχολείται μόνο με το καφενείο και τον εφημερίδα. Εγώ το βομβάρδωσα. Το βομβάρδισα. Γίνεται λοιπόν ένα πάρτι, Μάρια. Μια που είσαι μπροστά από τον κόσμο. Ανέβασε στο Λίμπερο, στο Facebook του Λίμπερο την συνέντευξή μου. Την ανέβασες. Ναι, ανέβηκε. Την ώρα που την πρώτη μέρα, ναι. Την ώρα που είσαι θεός. 11 και 10. Ναι, ανέβηκε. Άρα φταίει κάποιος που δεν τη βρήκε. 11 και 10. Μπράβο. 11 και 10. Ήρθε ο Λουφιάνος και σου είπε. Όχι, μπορεί να την έζησε κανένας άλλος μετά. Όχι. 11 και 10 βγήκε στο Vice. Βγήκε από μέσα μου. 11 και 17 την ανέβασα. Είσαι θεός, τέλος. Δηλαδή μόλις μου ήρθε. Τέλος, είσαι θεός. Λοιπόν. Α, είπε η Ελένη Μπούντου κάτι. Το οποίο πουλάει πολύ, ε. Περίμενα να τελειώσω αυτό το σκεπτικό μου, θα το πεις μετά αυτό, ναι, που πουλάει τη κυρία Μπουντού. Όχι απλά αυτό. Πόσο όμορφος ο Μπουφόν όταν είναι οργισμένος και θυμωμένος. Από το μάτσο όλο αυτό τη έμεινε τη Μπουντού. Για το ποδόσφαιρο για εμείς. Η Μπουντού για ποδόσφαιρο μιλάει για τον Μπουφόν και το μάτος. Πόσο ωραίος είναι, οργισμένος. Έχει ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα και για δικαστήρια τελευταία. Ο Σκουτέρης πώς είναι ωραίος ο Σκουτέρης. Η Σκολαρίκη. Δεν πρέπει να δούμε τη Σκολαρίκη μια φωτογραφία. Σκολαρικάρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Για λέγε Χρυσάνδε, ναι. Γίνεται ο χαμός λοιπόν από τους φίλους της Ρεάλ, ναι, λογικό, που ξεφωνίζουν, ναι, την Μπαρτσελόνα για το τρίμπαλο που τρώει από τη Ρώμα. Ναι. Και περνάει μία μέρα, ναι, και πάει μέσα στην έδρα της Ρεάλ και χάνει 3-0, ναι, από τη Γιουβέντους. Ναι. Ναι. Αυτό είναι η αποθέωση, φίλε, της Καζούρας. Είναι η αποθέωση, ναι, του ποδοσφαίρου. Είναι η αποθέωση εναλλαγής, ναι, συναισθημάτων. Η διαιτησία των ψωμί όλων είναι στο City Liverpool. Είναι αποθέωση. Δεν εδώ χθες. Είναι αποθέωση. Εκείνη η διαιτησία. Είναι αποθέωση του ραδιοφώνου. Ακόμη και ο Άρης, ο φετινός του Καρυπίδη, ένα κουκούτσι θα έπαιρνε προχθές το βράδυ. Ρε, μην ένα μιλάς, ρε. Ένα 0 έγινε άλλο. Ένα κουκούτσι θα έπαιρνε. Με goal foul. Μην μιλάς. Το 2-0 γιατί ακυρώνεται, πες μου. Δεν ήταν 2-0, 1-0 θα ήταν. Λανθασμένα ακυρώνεται από επιστροφή. Θα σου πω γιατί ακυρώνεται. Όπως έχει γίνει δεκάδες φορές μια που πεσάρει αυτό. Ξάνθη Άρης, Βαλούκας, Ευθυμιάδης Πιερίας. Για τη City μιλάμε. Ευθυμιάδης Πιερίας, ξέρεις ποιος είναι? Είναι αυτός που δεν είδε να περνάει μπάλα out στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ένας της προμάλης. Αυτός εδώ από την Πιερία, αυτός. Ναι, γυρίζει το είδες, πίσω την μπάλα. Το είδες, ότι πέρασε. Παίχτης της Ξάνθης. Δαμιανός είναι, νομίζω, στο μικρό. Γυρίζει παίχτης της Ξάνθης την μπάλα προς τα πίσω. Πετάει το Χαβίτο, παίρνει την μπάλα, βγαίνει μόνος του. Σηκώνει offside. Ναι. Ενώ είναι από γύρισμα αμυντικού. Ναι. Αυτό λοιπόν έκανα. Αλλά ήταν δύσκολη φάση τώρα εδώ με το Μίλλερ. Και εμείς το βλέπουμε στο replay. Ήταν δύσκολη. Δύσκολη. Αν υπήρχε VAR όμως που λέει και ο Τζορμπατζόγλου. Άμα έχει καλή θέληση, το βλέπεις μετά. Αν υπήρχε VAR ή αν πήγαινα στα αποδυτήρια μετά από καμιά διακοπή μετά από μισά ώρα, μπορεί να το μετρούσε τον κόλ. Δεν ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν αυτά. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι γενικότερα όλοι μας. Και εγώ και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Γιατί μία μέρα μετά. Δεν το βλέπω να συγκρατηθεί. Δεν συγκρατηθεί. Εκεί που δεν το πιστεύεις, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα γιατί δεν. Και πρόσεχε τώρα. Γίνεται αυτό το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι, Μάρι, είναι το εξής. Είναι το πέναλτι. Το δίνει εις βάρος μου, μπουκάρω στο γήπεδο. Αυτό το ξέρουμε. Το δίνει υπέρ μου. Αμπουκάρεις τώρα. Λέω, τον έσπρωξε. Τώρα μπουκάρεις. Ναι. Ποιος? Τώρα μπουκάρεις εσύ στο γήπεδο. Έτσι το λες, έτσι απλά. Μόνο στο λάκι το λες. Ναι. Άμα μπουκάρει ο άλλος είναι. Δίκαιη υπερβολή το λέω, ρε φίλε. Ναι, για να καταλάβει, ναι, ο κόσμος τις ακραίες αντιδράσεις. Ότι αν είναι εναντίον μου, ουρλιάζω, φωνάζω. Και μπαίνω στο γήπεδο. Και μπουκάρω. Αν είναι υπέρ μου, λέω ήταν πέναλτι. Έτσι. Αλλά αυτό λοιπόν έχει γίνει και το επεκτείνω στον γκολ του Βαρέλα. Όχι, πιο εύκολη. Εσείς όλοι πιο λέτε. Εύκολη φάση, πιο εύκολη φάση. Και υπάρχει και άλλη διαφορά στον γκολ του Βαρέλα. Χρήστο, εκεί θέλω να το πάει. Και είναι τον γκολ του Βαρέλα η διαφορά είναι ότι δείχνει σέντρα. Ποια... Αλλάζει απόφαση. Μετά σηκώνει το χέρι όμως. Τι μετά, μόνο μετά από 5 λεπτά. Αφού σε. Συγγνώμη. Όλα τα γκολ που ακυρώνονται όσο offside αφού έχουν πάει γκολ. Πάντα ο διαιτητής δίνει σέντρα. Εκτός αν είναι σηκωμένη. Και ο βοηθός το ίδιο. Ναι. Και ο βοηθός το ίδιο. Μα ο βοηθός τρέχει. Και δεν επηρεάζει ο Βαρέλα τη φάση. Μην επιμένεις τώρα. Αντιλαμβάνεται ο βοηθός ότι είναι offside. Του το είπανε. Άσε τώρα, γιατί είδα μια φωτογραφία. Πάντα κάποιος το λέει. Μια φωτογραφία είδα πάλι χθες που. Πάντα κάποιος το λέει, ρε Δημήτρη. Και στα υπέρ σου κάποιος το λέει. Απλά στα υπέρ σου δεν το λέτε ότι κάποιος το λέει. Λέτε, είτε το σωστό. Δεν είναι οι ίδιες φάσεις.
Ναι, δεν είπα ότι είναι ίδιες φάσεις. Το χθεσινό είναι ο ορισμός της δύσκολης φάσης. Είναι η φάση που ακόμα και το VAR θα συνεχίσει να μην δίνει λύση. Αυτές οι φάσεις. Ναι, αλλά αυτή είναι 1 στις 10. Που το VAR, 2 στις 10. 50 είναι. 2 στις 10 που το VAR δεν θα δίνει λύση. Ναι. Άλλη στις 8 όμως. Είναι υπέρ του VAR. Φυσικά. Τι. Εγώ θεωρώ... Ο καθαρός που είσαι καθαρός. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι με το VAR, ο Άρης που. Έπεσε πριν ναι, από ο καθαρός δεν είχε βάλει ποτέ με το VAR. Δεν θα έπεφτε ποτέ. Μόνο οι βρώμικοι έχουν αφοβηθεί. Θα έπαιρνε από τα 10 πέναλτι που δεν μου δώσαν, εγώ δεν νόμιζα και τα 10, τα 5 όμως θα μου τα δίνει. Και θα σφύριζε και ο Ψάτης Καλαμαριάς. Δηλαδή, okay. Άρης πάλι. Θα σφύριζε και ο Ψάτης Καλαμαριάς. Δεν το λέει. Οπότε, στη Β' Εθνική δεν υπάρχει VAR. Μόνο στη Super League θα είναι. Λοιπόν. Ναι, θα σφύριζε, αλλά θα έπαιρνα και δύο πέναλτι πέρσι στη Λαμία και θα χανεύε από πέρσι. Και θα χανεύε από πέρσι. Επίσης. Από πέρσι που βγαίνει ο Παυλίδης μόνος με τον τερματοφύλακα στο Λαπόλ να κίνει 1-2 το σκορ, θα γινόταν 1-3 το σκορ. Και μετά να δούμε ποια καλαμάρια θα έπαιζα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Που παίζω Ξάνθη Άρη, θυμάσαι Μάριε. Ξάνθη Άρη με ένα διαιτητή από τη Βέρεια. Και ποιο γίνονται... λες το κύπελο. Όχι, ρε, πρωτάθλημα. Και γίνονται στον Τάτο, με τον Τάτο. Και γίνονται δύο πέναλτι. Μιλάμε. Φτάνει ρε με τα πέναλτι. Άρης που μπαίνει μέσα, τον παίρνει τα νιάτα του. Φετινό Βέρι Άρης, πες μας. Ναι. Αυτό λέω. Για το φετινό. Να ακουστεί και η φωνή ενός βασιλόφρονα. Γίνεται... Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Για πες τι. Ότι γίνεται έρευνα. Γίνεται για έρευνα. Πώς. Γιατί γίνεται έρευνα. Για το Βέρι Άρης το φετινό. Γιατί γίνεται έρευνα. Δηλαδή, γιατί ένα ρουφ. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Έστειλε ανώνυμη επιστολή στον εισαγγελέα. Είναι υποχρεωμένο εισαγγελέα. Τι να κάνει έρευνα. Τι λέει η επιστολή. Ότι ειστήθηκε το μάτς. Λες και δεν ήταν να κερδίσει ο Άρης. Σοβαρά μιλάς. Παίζει ο πρώτος μέσα στη Βέρεια και βγαίνει διπλό. Κάτσε, ανωνύμου είναι. Δεν είναι έτσι. Ανωνύμου του Έλληνος. Δεν είναι έτσι. Είναι η έρευνα. Δεν είναι ο πρώτος με τον Άρη. Χριστό, την ελληνική νομαρχία έστει το Άρη. Για το Βέρεια Άρης. Είναι το πώς. Ε. Άσε τώρα. Ανωνύμου. Όχι, δεν ελέγχει το πόσο ο εισαγγελέας. Μην τα λέτε όπως θέλετε. Ελέγχει, μια χαρά ελέγχει. Η έρευνα γίνεται. Τον ζωντανό στοιχηματισμό. Μια χαρά τον ελέγχει. Για στοίχημα γίνεται η έρευνα. Και έχει στείλει χαρτί αλλά σε όλες. Αλλά και εγώ το παίξα. Ακριβώς. Το όνομα σου δεν θα πάει στον εισαγγελέα τώρα. Και σένα και του άλλου. Και... Που παίξατε διπλό Άρη. Εγώ δεν έπαιξα. Και σένα και του άλλου. Μα το έπαιξε. Και θα γιατί τα βγάλω τα ονόματα. Γιατί το άρνησε. Τα... Εγώ δεν έπαιξα. Πίστευες ότι θα κερδίσει ο Άρης. Γιατί κακό είναι. Δεν έπαιξα. Κακό εγώ είναι. Δεν έπαιξα. Ψεύτης είσαι. Δεν έπαιξα. Δεν έχω παίξει, ρε. Δεν μετά τα δικά μας στοιχήματα. Αν έχει παίξει κάποιος ποδοσφαιριστής, ειδικά της Βέρειας. Ξέρετε ότι ήρθε εδώ ο Τσαλτίδης σήμερα, αφού μετά από αυτό που έγινε στο Περναμπέου χθες μιλάμε για Βέρι Άρης και Ξάνθη Άρης πριν από 1,5 αιώνα. Μιλήσαμε για τέτοιο ρε φίλε. Γιατί ναι, με αφορμή αυτό. Απλά να ακουστεί χρυσό. Ένας... Ποια είναι το αντικείμενό μας. Ναι, ο Άρης, ο Πάο και ο Ηρακλής. Όλα τα προσαρμόζω εκεί εγώ. Τι. Ο Ηρακλής σήμερα δικαιώνεται. Μου έχουν βγει καμιά 500 οπαδοί της Ρεάλ, της Μπάρτσα και της Γιουβέντους. Να ακουστεί η φωνή ενός βασιλόφρονα του 900. Και ξέρεις να στο τελειώσω. Ξέρεις γιατί σφαγιάστηκε χθες η Γιουβέντους. Γιατί. Το ξέρεις γιατί. Γιατί. Δεν είναι σφαγή αυτή. Γιατί. Γιατί. Γιατί δίνει το πέναλτι εναντίον της Γιουβέντους. Γιατί ξέρεις. Για ποιο λόγο, για πες. Να σου πω για ποιο λόγο. Ναι, για πες. Γιατί φορά κίτρινα. Όντως. Ναι, ναι, το θυμίζω. Ναι. Total Yellow, το σημείωσα και εγώ αυτό. Το έχω σημειώσει. Total Yellow, το έχω σημειώσει. Και αγάπη τη δεύτερη στολή σου. Ναι. Μόνο έτσι θα πάρει. Κανείς δεν μιλάει μόνο για το άδικα. Με δεύτερη στολή κίτρινο θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά ξέρει. Ναι. Μόνο. Μόνο έτσι. Άμα βάλει ποτέ ο Πάο κίτρινα. Κανείς δεν μιλάει για το άδικα ακυρωθέν γκολ του Ίσκο. Του Ίσκο θέλω να το ξαναδώ τον γκολ. Είναι η αλήθεια 900. Η άδικα ακυρωθέν γκολ, βρε. Αλλά τέλος πάντων δεν τι είναι. Τι άδικα. Okay. Μια ένα μέτρο offside είναι. Ρε φίλε 900, δηλαδή, θες καταλαβαίνεις τι κάνουν οι άλλοι. Πραγματικά. 0-3. Εγώ δεν το σου λέω, έτοιμος να πάω στο σινεμά ήμουν. Αυτό που κάνει ο 900 ναι. Είναι η τακτική της προπαγάνδας. Ξέρεις. Ήταν offside του, πώς το λένε, του Ενρίκε, αλλά ήταν πέναλτι πριν του Κρέσπο. Αλήθεια είναι. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Όχι. Και μετά βγαίνει και σου λέει. Το αντίθετο. Εμείς το είπαμε ότι ήταν offside. Το αντίθετο. Οι άλλοι το λέγανε. Οι άλλοι το λέγανε όμως. Του τζαβέλα τη βουτιά με τον Πλατανιά. Δεν το λέγαμε και δεν είχε φάσει άλλη πριν. Λέγαμε. Τι λες μωρέ. Τι λες μωρέ. Αλλά τους τρεις βαθμούς τους παίρνουμε. Οι άλλοι κρύψαν το πέναλτι του Κρέσπο. Ποιος. Οι άλλοι δεν κάνανε καμία αναφορά στο πέναλτι του Κρέσπο. Φάζουν Λαμπρόπουλου λένε οι άλλοι. Άλλοι προπαγάνδιστες. Προπαγάνδα στην προπαγάνδα. Ούτε. Ο Μελισανίδης το λέει αυτό. Ναι, αυτό είναι, ναι. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Έσχος. Ντροπή σου, Τζιανλουίτζι, να μην έχεις δει πώς αλλάζει μια διαιτητική απόφαση. 40 χρόνια στα γήπεδα, μάθε λίγη μπαλίτσα από το Μπάρκα. Καλό, ο Μπάρκας δεν έχει πει κουβέντα. Ο Βασίλης ο καημένος. Ο Μπάρκας είναι στο μνημόσυνο, ήταν. Ο Ευθυμιάδης δεν έχει δει την απόκριση του Ανέστη και αντί για κόρνερ έδωσε out. Τη γραμμή του out θα έβλεπε.
Η μοναδική φορά που άλλαξαν απόφαση διαιτητή και υπόπτη λόγω διαμαρτυρών αλλάζουν απόφαση. Χθες μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο βοηθός γραμμής που βλέπει καθαρό δεν υπάρχει πέναλτι. Γιατί ρε. Τι διαφορά έχει ο βοηθός με διαιτητή. Καλημερίζουμε και τον Γιάννη και τον Ιωάννη που μπαίνουν για ζωηδάκι. Ο βοηθός γραμμής δεν μπορεί να δει το σπρόξιμο από πίσω. Εννοείς ο βοηθός goal line. Μου στείλανε μια φωτογραφία. Μου στείλανε μια φωτογραφία που δείχνει ότι ο αμυντικός παίρνει την μπάλα. Ναι, μα δεν λέει κανείς ότι είναι εκεί το πέναλτι. Το πέναλτι, αν γίνεται, γίνεται με τα χέρια από πίσω. Στο χθεσινό, λες, τώρα το χθεσινό. Εντάξει, ρε, εσύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν δίνεται, ρε, Χρυσάκη. Σαν να λέω, είναι ένα πέναλτι το οποίο αν το δώσει πέρσου, λες, είναι πέναλτι. Αν δεν το δώσει πέρσου και επειδή είναι και το σημείο που δίνεται. Έτσι, γιατί αν ήταν στο ένα το λεπτό και κάνει το 1-0 η Ρεάλ, δεν σου το κανένα με αυτό τώρα. Φίλο Σιμιώνη, αν ήταν σίγουρο για αυτό που έδωσε, θα έδειχνε απευθεία και δεύτερη κίτρινη στον Μπενατιά. Ναι, και μόνο σωστό. Που δεν τον αποβάλλει, δείχνει πως το έδωσε για να το δώσει. Και φυσικά στη Γιούβε δεν το έδινε ποτέ. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι τώρα. Όλα αυτά που κάνανε οι Ιταλοί τώρα θα τιμωρηθούν. Από ό,τι γράφει στο φίλο αγώνα. Ναι, προφανώς. Ναι, αυτό το βάλαμε σαν θέμα. Αυτό. Μετράει το φίλο αγώνα. Φυσικά. Α, δεν είναι αναξιόπιστο διαιτητή στα ευρωπαϊκά. Περιμένουμε σχόλιο, έτσι, για την παντομήμα του Κελίνη με το δεξί χέρι ότι τα στάξατε, ρίξατε χρήμα. Ο Τζόρτζιο Κελίνη. Δεν εννοούσε αυτό. Τα πήρατε, στο διαιτητή. Όχι, όχι, δεν εννοούσε. Τι εννοούσε. Ότι πάμε λίγο δυνατά μετά τον κόλπο. Α, ναι, εντάξει, ναι. Το κάνει αυτό ο Κελίνη της Γιουβέντους. Θέλουμε σχόλιο. Με έπαθο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι. Κι άλλο φίλο γράφει για το VAR και τι θα έδινε και τι θα έκανε. Δεν υπάρχει απάντηση. Α, να πω κάτι, παιδιά, αυτό με το VAR. Υπάρχει σε VAR τώρα στην Αγγλία στο κύπελο, τουλάχιστον τρεις φορές το είδα, το ένα τότε να πρώτο Dale, που είναι λάθος η κρίση του διαιτητή στο VAR. Ναι, βεβαίως. Τραγικό. Βεβαίως. Τραγικό. Α! Και πού μην μένεις όμως αυτό. Στο φιλικό, Αγγλία-Ιταλία στο Wembley. Και αυτή, μην μένεις αυτό. Στο φιλικό. Στη μία φάση που στις 20 κάνουν λάθος. Στις 19 μήνε. Η φάση του Βαρέλα, ρε παιδί μου, με το γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κρίση του διαιτητή αν επηρεάζει. Την είδε στα αποδυτήρια. Την είδε. Ναι, μπράβο. Α, μην την κρίνει αυτή. Εγώ σου λέω. Δεν είναι κρίση του διαιτητή αν επηρεάζει ή όχι ο Μαουρίσιο. Είτε το δει live στο λοιπόν. Στο πέναλτι είναι ακόμα. Είτε το δει τηλεόραση. Πάλι δεν θα κρίνει αν επηρεάζει ή όχι. Δεν είναι ότι είναι μισό μέτρο μπροστά ή μισό μέτρο πίσω. Είναι αν επηρεάζει. Ρε Μαρία, μη στέκεσαι εκεί. Ναι, είναι πάλι στην κρίση του. Άρα πάλι οι αεξίδες θα λέγανε είναι offside. Ναι. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα έλεγε είναι goal. Είναι goal. Θα υπάρχει απλά αυτό. Με το VAR είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Οι 8 στις 10 φάσεις. Θα ξεδιαλύνονται. Όποιος λέει για τις δύο είναι ύποπτος. Και δεν λέει για τις 8. Τι λέει για τις δύο. Όποιος λέει ότι α, έγινε λάθος και με το VAR, αυτός είναι ύποπτος. Και πολύ βρώμικος. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το VAR. Βέβαια. Γιατί. Είσαι σοβαρός, ε. Φυσικά. Γιατί θέλει να ευνοείται. Φυσικά. Γιατί θέλει να ευνοείται, έτσι έμαθε. Θέλει την εύνοια. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Ναι. Παραδέχομαι τον Ασλαμά, γράφει ένας φίλος. Γιατί. Που χθες ήταν στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην είναι, ρε φίλε. Γιατί να μην είναι. Γιατί εγώ δεν κολώνω, ρε φίλε. Ούτε διάλεξα να κρυολογήσω εκείνη τη μέρα, ούτε να έχω ραντεβού εγώ εκείνη τη μέρα. Για μένα το πήρε τα πάνω του. Πήρε τα πάνω του. Χθες. Ναι, 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 ναι. Βρε κότα. Κότα, εγώ εδώ ήμουνα. Έχω πάει η ώρα 10 παρά 20 και λέω ο Χρήστος λέω ότι φαίνεται το παιδί. Γιατί υποτιμά τα παιδιά που ήρθαν να κάνουν. Τι νομίζει ότι είναι τίποτα τραμπούκε. Α, δε τώρα ρουφιανιά, η πιο μεγάλη. Συγγνώμη. Είσαι και κότα και είσαι ρουφιανόκοτα. Συγγνώμη. Είσαι ρουφιανό. Πώ λέμε, φραγκόκοτα. Η ρουφιανόκοτα τι κάνει. Χρήστο, κατάλαβε τι κάνει τώρα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Υποτιμά τα παιδιά με αυτά που λε. Τραμπούκε είναι. Μάρι, επειδή δεν ξέρει. Εγώ άσχετε, δεν είπα τραμπούκι. Επειδή δεν συμμετέχει στο ραδιόφωνο. Ναι, μείνανε με σένα. Μόνο δύο ώρες. Όχι. Μιλήσανε με σένα, ναι. Ήταν την προηγούμενη μέρα εδώ ναι. Και κάνανε σποτάκι εδώ μέσα, Μαρία. Μπράβο, ναι. Και ήμουν εδώ εγώ, φυσικά. Ναι. Και ως τον ρόλο που έχουμε μαζί με τον κύριο Ζαγόρα και τον κύριο Κόλκα, ναι, συμμετείχαμε φυσικά. Περίμενες να έρθουν όμως. Και επίσης ο ένας εκ των παιδιών έρχεται πολύ συχνά. Ας το χρήσουμε. Αυτοί ήτανε. Ωραία, ναι, αλλά. Αν θέλουν να με κοπανίσουν, μην ανησυχείς, θα μου τη στήσουν από εδώ κάτω και θα με κοπανίσουν. Ναι, αλλά αναμενόταν να έρθουν και ακόμη 4-5 άτομα. Για ποιο λόγο έλειπα χθες, θα σου το πω εκτός αέρα. Με τη σύζυγο και τα λοιπά. Ήταν από προγραμματισμένο, το ξέρει ο Δημήτρης. Από καιρό. Εγώ το λέω τώρα μπροστά για να τα ακούει ο κόσμος, ναι. Γιατί χθες και οι Αριανοί μου είπανε ο δικός μας τι έγινε, κρυολόγησε. Δεν θα δίνουμε εξηγήσεις όποτε. Ως και η Αναστασία το ρώτησε. Έχω λείψει πάρα πολλές φορές. Αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε κάποιος λόγος. Ποτέ δεν έχει λείψει εκπομπή. Ολόκληρη η εκπομπή έτσι, αν δεν έχει πάρει άδεια ή τέτοια. Πάντα. Και με ειδοποιεί. Μάρι, είχα άδεια. Είναι η πρώτη φορά που δεν με ειδοποίησε. Τέλος. Είναι γιατί πα το Δημήτρη. Να μου πει, σε παραδέχομαι. Να ακούσει και ο κόσμος του Άρη γιατί λένε πολύ.
τέλος. Τι να ακούσει, ρε παιδί. Εντάξει. Θα έρθουν να κάνουν εκπομπή και να μας δίνουν, δηλαδή. Τι. Τι θα με δουν να με γνωρίσουν. Θα έρθεις, θα περιέρθεις σε κάποια κατάσταση αμηχανίας. Έχει καθαρή τη συνείδησή του. Περιήλθα την προηγούμενη μέρα. Νομίζω. Ε, τώρα δεν, εντάξει. Ε, τι. Χθες για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να ήταν και άλλα 5-6 άτομα. Για λόγους ασφαλείας εδώ. Εδώ ήταν τα 5-6 άτομα. Περιμετρικά του σταθμού. Του χαιρέτησα του δύο. Ήταν μαθητές μου. Μπράβο. Όλα, πώς τα κολλάει, πώς τα κάνει. Πάμε, πάμε διάλειμμα να ανοίξουμε και μην ξεχνάς. Έχουμε μπάσκετ να μιλήσουμε. 10 διπλές προσκλήσεις για το live του Νίκου Ζωηδάκη στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνο. Ποια μέρα χρήσατε? Την Παρασκευή. Για την Παρασκευή. Και δύο μονές για το κολλασμένο μεταλλικό live των Septic Flesh. Οι Αθηναίοι Θεοί παγκόσμιας κλάσης έρχονται και κάποια στιγμή, μετά από χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όχι, στο Principal. Δύο μονές προσκλήσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν τραμπούκι ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ραδιόφωνα τραμπουκίσουν, τα κάνουν κτλ. Ή έχουν αυτή τη λογική. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε και αυτή τη στοχοποίηση όλων των οπαδών. Ναι. Δηλαδή, ο οργανωμένος δεν είναι τραμπούκος, Μάρια. Μη μου λες τώρα ότι όχι, ότι δεν υπάρχει. Στοχοποιώ εγώ τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Άντε, μην το κάνει εδώ. Κάτω το γυρνά τέτοιο γύρισμα τώρα. Οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Σου λέω ότι αυτή η αίσθηση που υπάρχει. Ότι έρχονται εδώ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κάνουν εκπομπή ή οι οπαδοί του Άρη είναι όλοι μαμελούκοι που τον Αριανό παραγωγό ή τον Ηρακλειδέα ή τον ΠΑΟΞΗ, ανάλογα με το τι ομάδα είναι, τους βλέπει και χέζεται πάνω του. Δεν είναι έτσι όλα τα παιδιά όπως θες να τα παρουσιάζει. Υπάρχουν. Τώρα τι κάνει, εσύ με δίνει στον αέρα. Είπα εγώ ότι είναι έτσι όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ή όλοι του Άρη ή του Ολυμπιακού. Η ευθύνη του είναι ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν αυτό το προφίλ. Άντε αυτά τα πολιτικά λικόρια και αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Okay. Λοιπόν, οι τραμπούκοι υπάρχουν και καλά υπάρχουν. Πάμε τώρα στο διάλειμμα από τον Χρήστο Τσαλτίδη, τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, του δημοσιογράφου και την Φραγκόκοτα, τον Μάριο Ασλάμα. Η Φραγκόκοτα, πάντως, ναι, αλλά δεν είμαι ρουφιανόκοτα. Κάλιο Φραγκόκοτα. Παρά ρουφιανόκοτα. Η νούμερο ένα ρουφ ήταν η Φράγκη. Έτσι. Ναι. Ξέρει αυτό. Βέβαια, ο Κολοκοτό και το λέγανε όλοι οι Έλληνε αγωνιστέ. Μην λέτε, είτε στη Μαριλής, είτε το πέρασα τα μηνύματα, μην γράφετε live, θα γράφετε Ζωηδάκης ή θα λέτε Ζωηδάκης ή Septic Flesh. Και τα δύο είναι live, έτσι. Σιγά μη που είναι Septic Flesh, ρε. Αύριο θα δίνουμε και άλλες για Septic Flesh. Άλλους και μάλλον δεν έχουμε εδώ πέρα όλοι ή κάθε μέρα ίδιοι. Και μάλλον και για θέατρο. Μάλλον και για θέατρο, έτσι. Πάμε, πάμε. Κοίτα να δεις τι έχουν πάθει, ρε φίλε, οι παοξίδες. Κοίτα να δεις. Αυτό το πράγμα με τον Κομίνη και τον Ποντίκη. Αυτή η στιγμή που θα τη θυμάσαι για χρόνια, ναι. Εσύ θα τη θυμάσαι και για χαίρεσαι. Αυτά τη θυμούνται και θα. Εγώ παγερά ορίονται. Παγερά, ναι, διάφορο. Αφήνει τραύμα, φίλε. Ούτε πάω εκεί, ούτε άϊκα. Αφήνει τραύμα. Θυμάμαι. Ο Παοξής και για την ομάδα του, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, θα βλέπει γκολ και δεν θα το πανηγυρίζει αυθόρμητα. Ναι. Θα ψάχνει. Θα φρενάρει λίγο. Το διαιτητή, το βοηθό, μην ναι. τυχόν. Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, δεν είναι. Για χρόνια, θα σκουρέψει, ρε, ναι, ναι. Για χρόνια. Ναι. Χθες κερδίζει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στο μπάσκετ στην Καλαθόσφαιρα και την κερδίζει με 9 πόντους διαφορά εύκολα. Εύκολα παρά τα όργια του Σκηνά και του Σόμου κτλ. Σε κυνήγησαν, και εκεί. Όργια, ρε. Ναι. Όργια. Με το ζόρι. Δεν μπορεί, ρε, η ΑΕΚ. Δεν μπορεί. Ναι. Κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, και τελειώνει το παιχνίδι και έχει κάμερα η άνθρωπος της ΚΑΕΔ, βίντεο κάτι έχει. Και ακούγεται ο φροντιστής της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ με το που τελειώνει το μάτς. Ακούγεται. Ακούστε λίγο. Αυτός είναι ο φροντιστής του μπάσκετ. Πώς λέγεται ήρωας. Το μυαλό του ΠΑΟΚ. Πώς λέγεται ο άνθρωπος, να ακουστεί. Ο Βαλιάνος, ο Μανώλης. Μανώλης Βαλιάνος. Ήρωας, τον καλημερίζουμε. Το μυαλό πάει εκεί, έχει το φόβο. Θεήλα, αν γίνει στραβή και στο μπάσκετ. Θεήλα. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Μην ξεχνάς, τρέχουνε ουσιαστικά τρεις διαγωνισμοί. Δύο μονές προσκλήσεις για την κολλασμένη μεταλλική βραδιά των Septic Flesh Σάββατο βράδυ στο Principal. Δημήτρη, σωστά στέλνεις πάλι ξανά Septic Flesh, γιατί είχε στείλει μόνο live, μετά είχε προέκυψε ο Ζωηδάκης. Για το live του Νίκου Ζωηδάκη. Νίκος δεν είναι ο Ζωηδάκης, ναι. Δεν το σκοτώνω τον άνθρωπο. 10 διπλές προσκλήσεις, θέατρο Βεργίνα, Regency Casino, βράδυ Παρασκευής. Συνεπώς γράφεις live ή Septic Flesh, ή Ζωηδάκης ή Septic Flesh, ή λες στη Μαριλίζη στο 2310-243 οκτάρια. Και ένα ζευγάρι γυαλιά Ηλίου Opticon Express στο καλύτερο σχόλιο για το ότι ο Ιταλός ποδοσφαιριστής, στόπερ της Juventus, Giorgio Chiellini,
κάνει παντομήμα με το δεξί του χέρι. Τα στάξατε. Έπεσε χρήμα. Ιταλό στόπερ της Γιουβέντους, Τζόρτζιο Κελίνι, κάνει αυτή την παντομήμα. Μετά το μπενάλτ, το οποίο υποδεικνύει ο περήφανος Άγγλος ρέφερι Μάικλ Όλιβερ. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν ήδη δύο. Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, Midlands, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Αποστόλη. Αληθώς ο κύριος, αγόρι. Συμφωνείς ότι θα έχεις αυτό το πράγμα το τραύμα και όταν μπαίνει γκολ θα ψάχνεσαι η δεξιά-αριστερά, μην γίνει καμία στραβή? Μία, Αποστόλη, μόνο μία ερώτηση πρώτα εγώ. Στο εξωτερικό υποστηρίζεις κάποια ομάδα, συμπαθείς κάποια ομάδα? Τον ΠΑΟΚ. Με κάλυψες. Μπράβο, ωραίος. Σ' ακούω τώρα. Και τον έχουν σφάξει μαζί σου. Ο πιο καλός Ρώσος άνθρωπος. Ο πιο καλός Ρώσος. Ναι. Ναι, Αποστόλη. 10-25 μέχρι 10-26, μέσα σε ένα λεπτό, είπες τρεις φορές, Άιστον, Πάιστον, Πάιστον, λεφτά παίζεις εσύ. Τι είπα, Πάιστον, τι? Πάιστον, όχι από εδώ. Συνέχεια όλη την ώρα, Άιστον. Το είπα έστω μία φορά, έστω μία φορά το είπα αυτό. Το λέει ο ακροατής. Πρόσεξε. Όχι, δεν είναι όσο καμία δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλά το λέω και δεν σε να σου πω κάτι. Αποστολή είναι πώς το λες κάτι, έτσι. Άλλο να πω εγώ, Δημήτρη, είσαι βλάκας. Και άλλο να πω. Ρε Δημήτρη, πόσο βλάκας είσαι. Έχει διαφορά, ναι. Έλα. Μάλιστα, ναι. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει επισήμως? Επισήμως τι σημαίνει? Αυτό που επικαλείται ο διαιτητής. Δεν είναι επισήμως τι σημαίνει? Αυτό που θέλω, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο επίσημος λόγος από την κατάλαβα, δηλαδή, για τον οποίο διακόπηκε το μάτι. Όχι γιατί μπήκε ο Σαββίδης και είχε στην μέση του τόπλου. Επομένως, έχει νόημα να δούμε αν και κατά πόσο οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν τρομοκρατημένοι. Φυσικά έχει νόημα, ρε. Φυσικά έχει νόημα. Λέγανε, τι να συζητήσουμε για τα αποδυτήρια? Δεν βλέπετε τι έγινε στον αγωνιστικό χώρο? Ναι, βλέπουμε, αλλά η επίσημη δικαιολογία δεν είναι ότι μπήκε ο άλλος με το πιστόλι. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν γιατί είχαν τρομοκρατηθεί. Αστειότητα, ναι, αστειότητα. Δεν ήθελαν να βγουν και έπρεπε να βρουν κάτι να πούν. Έπεσε. Τον έφαγε προβλήματα στην τηλεφωνία ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία έχει και την δίκιο Ελλάδα. Έχει στο σκεπτικό του φίλος. Έχει δίκιο ότι είναι διαφορετικά θέματα. Δεν περιμένει. Συνεχίζουμε. Κάποιος. Κανονικά γραμμές ανοιχτές, παιδιά. 23-10-287-888. 14χρονος πλήρωσε, λέει, $480 για να κάνει σεξ με 28χρονη. Έβγε στο 14χρονο. 14 επειδή, δεύτερη ώρα με ότο καλογεράς. Ακριβώς η πλάσια. Για ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, είτε για σέρβις, είτε για φανεοποιείο, είτε για βαφείο, με τρία καταστήματα και στη Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας και Σπυρίδων 19 στην Παλαιά Συμμαχική και στο 14ο τεχνητό της Θεσσαλονίκης με δανείων και 23-10-6-94-97 τηλέφωνο για το ότο καλογεράς. Με Petit Palais, που πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 12 Απριλίου η Le Au Revoir. Με τις ξεχωριστές διασκευές τους θα είναι εκεί, Εθνική Αντιστάσεις 39 στην Καλαμαριά, για κρατήσεις 23-10-440-022 σήμερα στο Petit Palais ή Le Au Revoir από τις 9.30. Αυτή είναι που... Τα, με τις διασκευές. Που είναι μόνο κορίτσια ή... Κάτι μου λέει αυτό. Ναι, ναι. Γνωστή είναι. Κάτι μου λέει. Ναι, κάτι, πάμε να φέρω τώρα και την εικόνα. Και με Injection Service προχωράμε στη δεύτερη ώρα. Από όλους 18 στην Κάρο Τούμπα.
στον κήπο του καλού. Λοιπόν, 23-10-287-888. Για ποδόσφαιρο, ελληνικό, δικαστικά, βίντεο, κομίνιδες. Δεν μας έδωσες τέτοιο. Πιστεύεις την ανατροπή. Έχει δίκιο ο φίλος νωρίτερα, ναι, ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με το Σαββίδη, που και ο ίδιος παραδέχθηκε το λάθος και βεβαίως θα τιμωρηθεί κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα με την επανέναρξη του αγώνα. Όλα όσα ισχυρίζονταν ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκαν μέσα από τις εικόνες. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ για καμιά ώρα χθες, καταρχάς πέρασε μια ώρα για να δούμε αν θα δικάσει ο Σκουτέρης. Και μετά από πέρασε άλλη μια ώρα για να δούμε αν θα δει το βίντεο δικαστής ή όχι. Η ΑΕΚ πάλεψε επί μια ώρα, μην τυχόν και εμφανίσει το βίντεο. Μην τυχόν και το δει ο δικαστής, μην τυχόν. Καλά, νομικό και... είναι αυτό, Δημήτρη. Ναι, νομικό, αλλά και ουσιαστικό για όλους εμάς. Για να καταλάβουμε τι δεν θέλουν. Γιατί δεν το θέλουν. Είναι νομικό, έχει δικαίωμα βεβαίως. Επικαλέστηκε αποφάσεις αρίου πάγου ότι δεν μπορεί να προσκομιστεί στοιχείο κτλ. Επιπλέον. Ναι. Μάχη ολόκληρη για μια ώρα έτσι να το δούμε ή να μην το δούμε. Αυτά έτσι και σου λέει και ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν θες να φανεί η αλήθεια. Πέρα από τον κάθε. Αυτή που δείχνει η εικόνα. Η εικόνα τι δείχνει. Δείχνει τον κομμένη να σφυρίζει. Αυτό δεν είναι το θέμα. Δεν αυτό δεν ήταν το λέει... ζητούμενο επί 25 μέρες. Η ΑΕΚ λέει ότι σφύριξε για να φωνάξει τον Λισάνδρο και τον Κακάτσι. Η ΑΕΚ λέει δεν σφύριξε. Επί 15 μέρες λέει δεν σφύριξε. Γιατί δεν βγήκε στο κήπεδο ο Κομίνης να σφύριξε. Αυτός είναι ο κανονισμός. Η ΑΕΚ επί 15 μέρες. Δεν απαντάς αυτό που λέει. Καταρχάς να πάσουμε τι λένε οι ομάδες για να βγάλουμε περάσματα. Άλλο τι λένε οι ομάδες. Το δέχομαι αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ λέει. Η ΑΕΚ λέει. Εσύ λες φάνηκε η αλήθεια. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είναι η δική σας αλήθεια. Εσύ τις προηγούμενες μέρες έλεγε ο μεν αυτό, ναι, ο άλλος έλεγε δεν σφύριξε. Ναι. Ποια είναι η αλήθεια? Μία φορά αν σφύριξε, λοιπόν, φίλε, μία φορά αν σφύριξε για να έρθει ο Λισάνδρου. Άσε που δεν σφύριξε μία φορά. Δεν σφύριξε μία φορά. Και δεν σφύριξε για να έρθει ο Λισάνδρου, που πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εκεί πέρα, οι γιατροί και οι παίχτες. Μπορεί να σφύριξε για τον γκολ και να είπε φρου 1-0. Που ξέρεις τι είπα, αφού δεν υπάρχει ήχος. Άμα υπήρχε ήχος, να το δεχόμουν αυτό που λες. Δεν υπάρχει όμως ήχος. Δεν αποδεικνύει ο ήχος γιατί σφύριξε. Και μετά, και λες εσύ τέτοιο, ο Σαββίδης δεν έκανε, δεν έρανε. Μετά έκανε, έχει βγάλει βίντεο έκανε, η ΑΕΚ. Πώς δεν έκανε. Έχει και μετά στα αποδυτήρια λέτε δεν πήγε. Πώς δεν πήγε. Είναι δεν υπόθηκε ότι δεν πήγε από τον Πάουξ μόλις μέρες. Αυτή είναι διαφορά. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά. Πώς, γιατί πήγε. Γιατί από εκεί πρέπει να φύγει. Και πώς θα φύγει. Τι λέει εκεί πέρα. Που ξέρει αν δεν λέει καμίνια. Δεν έχει καμία επαφή. Ούτε καν στα 5 μέτρα δεν φτάνει το κομίνι. Καμία επαφή. Ούτε καν οπτική. Όχι, έχει. Γιατί ενώ ο Κομίνης περπατάει στα σκαλοπάτια, σταματάει, γυρίζει το κεφάλι και κοιτάει. Γιατί ακολουθούν 50, γι' αυτό. Καλά. Λες εσύ. Και πού ξέρεις ότι δεν τον βρίζει εκείνη την ώρα. Ναι, εγώ φίλε, δεν λέω βλέπουμε μία εικόνα. Στο ένα θέμα φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που επικαλεί το ΠΑΟΚ, το σφύριγμα. Φαίνεται. Τι κάνει το στραγάλι, καθαρίζει. Ξαναλέω. Τι κάνει. Μπορεί να σφυρίξει και σου λέει η ΑΕΚ, σου λέει φώναξε τον Λισάνδρου, σφύριξε για τον Λισάνδρου και τον άλλον. Δεν έλεγε αυτό η ΑΕΚ και αυτό παίζει ρόλο. Δεν έλεγε αυτό η ΑΕΚ. Χθες το επικαλέστηκε αυτό. Καλά, όταν άλλαξε πάλι. Καλά, και εσύ χθες το φέρεις το βίντεο. Όπως άλλαξε κατάσταση του Δημητριάδη. Και εσύ χθες το φέρεις το βίντεο. Η αστυνομία το δίνει το βίντεο. Δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ που θέλει. Φυσικά. Και η ΑΕΚ έβγαλε άλλο βίντεο μετά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το έβγαλε η ΑΕΚ σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο, αυτό λες. Γιατί ο ΠΑΟΚ το βγάλει συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Το βρήκε ο ΠΑΟΚ. Από την εισαγγελία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ή εγώ δεν έχω πει. Τι λέει τώρα, θα μισό θα λεπτό. Τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το ένα βίντεο βγήκε παντού. Ναι. Το άλλο βγήκε μόνο σε έναν. Στον ίδιο που βγήκε και το αγγλικό. Είναι ηχητικό. Γνωστό ότι πάει ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλή δουλειά στο επικοινωνιακό. Και το έστειλε παντού. Δεν είναι αυτό το θέμα. Καλά, το. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί. Το άλλο είναι το θέμα. Γιατί είναι το άλλο το θέμα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα balance. Ισορροπία θέλει να πει. Μόλις έβγαλε το βίντεο ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ εκεί που είχε πρόσβαση. Σε έναν! Εκεί! Το σχόλιο με χορηγία New Balance. Τι να κάνουμε τώρα, το πήρα το βρήκε ο άνθρωπος από αλλού. Από την εισαγγελία. Το μονταρισμένο, ρε! Να μοντάρει το τέτοιο. Καταρχάς μιλάμε, καταρχάς. Του είπε, κάνε μου ένα μονταράκι. Το βίντεο είναι 4 ώρων. Το βίντεο που προσκομίζει ο ΠΑΟΚ είναι όλο το συνολικό. 4 ώρων. Δεν πρέπει να μεμφόμαστε δημοσιογράφο ο οποίο βρήκε ένα στοιχείο και το αποκάλυψε. Εγώ λέω για τον δημοσιογράφο. Είναι επιτυχία δημοσιογραφική το ότι το βρήκε και το έβγαλε προς τα έξω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, να ξέρει και ο κόσμος. Η πηγή των μέσων ενημέρωσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 9 στις 10 φορές οι ίδιες οι ομάδες. Οι ίδιες οι ομάδες θα στείλουν το βίντεο για να το βάλει το ΠΑΟΚ 24, το Λαμπαουτάρης, η Blue Arena και η aslamas.gr που πρέπει να κάνουμε ένα site Aslama, θα το αναλάβω εγώ για να βγάλουμε λεφτά επιτέλους. Με τον Χατζιαβάτη πρωταγωνιστή.
Πακέτο γενικό. Τι. Πακέτο γενικό. Θα γράφεις όμως, θα βαριέσαι. Πακέτο γενικό. Θέλω να γράφεις όμως. Σω βέβαια. Τσατσαρός ή ξεσκίσει. Με το ζούμου σου. Σαρώνει. Σαρώνει και εσύ κοιμάσαι. Ζούμου σου τι πράγμα, site. Θέλεις να σε βάλω να κάνεις μια γράφεις μια στήλη στο τσατσαρό το site. Όχι. Από τον Κώστα που είναι φίλος. Όχι. Όχι. 500 ευρώ θα σου δίνει με το μήνα. Γράφω. Και υμνώ και, και τον ΠΑΟΚ. Θα γράφω για τα δίκαια του ΠΑΟΚ. Πόσες φάζουν τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Ναι. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν στο όλο θέμα είναι πέρα ότι λέμε εμείς επικοινωνιακά ή οτιδήποτε άλλο. Okay, είναι φυσιολογικό ο ΠΑΟΚ να προβάλλει τις θέσεις του, αλλά είναι και φυσιολογικό Δημήτρη και η ΑΕΚ να προβάλλει τις δικές της. Εντάξει, ο καθένας λέει. Προέβαλε τη θέση ότι δεν σφίριξε ποτέ ο Κομίνης επί 15 μέρες. Και αποδείχθηκε. Δεν σφίριξε ποτέ ο Κομίνης για να μπει στο γήπεδο. Αυτό έλεγε. Να είμαστε ακριβείς. Δεν σφίριξε ποτέ ο Κομίνης. Ο ΠΑΟΚ δεν έλεγε κάτι άλλο. Έλεγε ότι σφίριξε για να βγούμε. Μα δεν έχει και το σημασία έλεγε ο Βιερίνια. Σφίριξε ή δεν σφίριξε. Πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει. Τι σημασία έχει. Αυτός είναι ο μόνος που κρίνει αν οι συνθήκες επιτρέπουν ή όχι. Δεν θα κρίνει η ΑΕΚ. Ο παρατηρητής έγραψε φίλο άλλο πράγμα στο φιλοαγώνα. Ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή για κρίνει. Για τον παρατηρητή και δεν λέτε τίποτα περίπτωση που λέει ότι. Ούτε ξέρω τι έγραψε. Γιατί δεν είναι σημαντικό ο παρατηρητής. Αν έγραφε πέρσι, το ξέρατε όμως. Αν ο παρατηρητής έγραφε είδα ότι υπήρχαν και τα, είδα και με τα μάτια μου τι γινόταν εκτός του νόμου. Συγγνώμη, φέρατε μάρτυρα τον Κωνσταντινίδη. Ποιο να φέρει μάρτυρα, ρε. Το Δημητριάδη. Έχω ζήσει στιγμές τέτοιο σε κρυφόβου και τα λοιπά. Βεβαίως, σωστό. Αυτό που λέει ο Κωνσταντινίδης. Τρομοκρατία, κύριε Πρόεδρε, είναι η Ριζούπολη. Την οποία εγώ την έζησα. Δεν είναι η Τούμπα η προχθεσινή. Σωστό είναι. Τότε που είσαι στον Παναθηναϊκό εννοείς. Ναι. Δεν είναι τρομοκρατία το καρφώνω όταν είδε τσίνε στα κόρνερ. Είπε ότι έχω ζήσει στιγμές τρομοκρατίας. Όπως εκείνη τη Ριζούπολη. Προφανώς και άλλες. Και στην Τούμπα. Φυσικά. Παντού έχουν. Αλλά όχι, εκείνη δεν ήταν πραγματικά. Η προχθεσινή με την ΑΕΚ δεν ήταν. Υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει ότι η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το όπλο. Υπάρχει κανένας να αμφιβάλλει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα λάθος crucial από την πλευρά του Σαββίδη και μάλιστα αυτή τη φορά το συζητούσαμε με ένα φίλο. Το λάθος αυτό έχει γίνει από τον ίδιο τον Ιβάν με αποτέλεσμα να έχει χαλάσει τη μόστρα σε όλους που δεν μπορούν να πούν παίρνει κεφάλαια ο Ιβάν. Ξεσκίζει τον τάδε ο Ιβάν. Γιατί? Γιατί είναι το δικό του ίδιου το λάθος. Και φυσικά είναι και λάθος και αυτόν που είναι κάτω από τον Ιβάν. Διότι κύριε Μίχελ, αν εσύ είσαι ο υπεύθυνος εκεί πέρα του ΠΑΟ και τα λοιπά, πας και τον προστατεύεις τον Ιβάν και τον κάθε Ιβάν. Δεν τον σπρώχνεις να πας να ορμήξεις πρώτο στο διαιτητή. Να δείξεις ότι ορμάω στο διαιτητή. Εντάξει, εκείνη την ώρα. Τι εκείνη την ώρα. Τι εκείνη την ώρα. Λάθος, ρε. Λάθος. Υπόθηκε λάθος. Εκείνη την ώρα. Και 9 και μισή έγιναν αυτά. Ξεφωνίζουμε τον οπαδό του Ηρακλή που πήγε στο Σιφάκι. Φυσικά, δεν το πούμε μπράβο. Φυσικά. Ξεφωνίζουμε τον. Ναι, ορθώς τους ξεφωνίζουμε. Αλλά όταν επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά, ρε φίλε, οι επίσημοι. Οι οποίοι μάλιστα τι είπε κανείς, μπράβο. Έχουν κάνει και ανακοίνωση 6 ώρες πριν με σύνεση και να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας και μετά που κάνουν αυτοί. Αλλά είναι και αλήθεια αυτό που λέει ο Σαββίδης, δεν είναι θεωρία, ότι αν δεν έμπαινε μετά από 1, 2, 5 λεπτά θα έμπαινε το γήπεδο. Θα έμπαινε ο κόσμος. Έλα, είναι μωρέ, αλήθεια, μωρέ. Δεν είναι θεωρία. Όχι, όχι, είναι θεωρία. Σκέψου το. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Το. Διότι αυτό θα γινόταν. Γιατί όπως έχω ξεφωνήσει πάρα πολλές φορές ο πάντος του ΠΑΟΚ αυτά που κάνουν και μου το παίζουν επαναστάτες, ήταν υποδειγματική συμπεριφορά τους, φίλε. Ήταν υποδειγματική. Θα μπαίνανε. Τι θα μπαίνανε. Το πρωτάθλημα χάνεται. Αφού θα μπαίνανε. Άμα συνεχιστεί το παιχνίδι. Φυσικά. Άμα συνεχίσει το παιχνίδι, εκείνη τη στιγμή δεν θα μπαίνανε. Περίμενε λίγο. Αν λοιπόν μπαίνανε οι οπαδοί, θα λέγαμε οι αλήτες που κάνανε επεισόδια. Ενώ τώρα που μπήκε ο Ιβάν, μην τον κατακριουργείτε και μην τον στοχοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο. Ποιον. Σε σχέση με τον Μαρινάκη. Γιατί το δεν είναι γιατί μόνο τι έγινε για τον Σαββίδη. Είναι σε σχέση με τον Μαρινάκη. Το Μαρινάκη στο Αμπούκαρη, το με τη λογική αυτή, όταν μπήκε ο Καράγουλο Φόδωρος στο Ηρακλής Ολυμπιακός, θα έπαιρναν οι οπαδοί μέσα. Τίποτα δεν έγινε τον Καράγουλο. Δεν μπήκε μέσα. Ο Καράγουλο ήταν βουλευτής. Τίποτα δεν έγινε. Μπήκε μπορεί. Μέχρι μέσα. Ο βουλευτής μπορεί να μπουκάρει. Τι θα έλεγα. Θα μπαίνανε οι οπαδοί του Ηρακλέους. Δεν μπορεί να μπουκάρει ο βουλευτής. Και όμως μπορεί, ορίστε, έγινε τίποτα. Τον έκανε για τίποτα. Κινήθηκε η αυτοφόρη διαδικασία για τον Καράγουλο. Παρόλο που έχει βουλευτική ασυλία. Και τον κάθε Καράγουλο, έτσι. Ενώ αν έμπαινε ο παδός, θα ήταν μέσα ακόμα. Αυτό λέω. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ότι υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτή για το Σαββίδη. Τι? Υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Ναι. Να μην τον αφήσει να μπει στο γήπεδο. 5 χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Αυτό από αυτή. Εσύ λέω αυτό προβλέπετε. Ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα. Τι θέλετε να του πει.
Όσο ναι, σου λέει τιμωρία είναι βαριά, είναι μεγάλη. Είχε με όπλο. Ε, τι να κάνουμε τώρα, είχε όπλο πάνω του. Το όπλο. Είναι εικόνα σοκαριστική, τι να κάνουμε τώρα. Ε, αυτό εγώ δεν λέω να το χρησιμοποιήσω. Εκεί ποντάρει, ΑΕΚ. Ναι. Στην εικόνα. Σκέψου. Γιατί η ουσία όλοι εσεί τον υπερασπίζετε. Αν ήταν ο Μιλισάνης. Δεν υπερασπίζεται κανεί, ρε. Αν ήταν ο Μιλισάνης, θα λέγατε. Ένα απλό πρόστιμο να φάει. Εξορία θα λέγατε να πάει. Όχι, σου λέω ότι είναι βαριά η τιμωρία και είναι μεγάλη για τον ίδιο. Σκέψου έναν πρόεδρο ομάδα να μην τον αφήσει αυτή την ομάδα. Δεν υπάρχει το χειρότερο. Η αξία όλων αυτών των λαμόγιων στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει. Και τι γίνεται 5-10 ώρες νωρίτερα από τα χθεσινά. Τι γίνεται. Επιχειρούν να αλλάξουν τον νόμο για να πάμε και στο άλλο για θέμα. Επιχειρούν. Αυτοί που μιλάνε για νομιμότητα και δικαιοσύνη και δίκαιο. Αυτοί οι πάει Ολυμπιακό ή πάει ΑΕΚ. Τώρα δηλαδή τα λέμε αυτά. Επιχειρούν να αλλάξουν τον νόμο. Κάνουν αίτηση για έκτατο συμβούλιο. Κατεβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι από τις πόλεις τους και τα λοιπά και δεν πάνε. Και δεν πάνε. Είμαι ωραίοι. Και δεν πάνε. Μα δεν ωραίοι. Για να ψάξουν άλλο τρόπο να παραβιάσουν τον νόμο. Γιατί χθες δεν μπορούσαν να τον αλλάξουν, γιατί δεν είχαν. Και αυτοί μιλάνε και νομιμότητα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί τώρα το κατάλαβες αυτό. Αυτό, αυτό δεν λέω εγώ τόσα χρόνια. Φωνάζει ο κλέφτης. Αυτό γίνεται. Πάμε στο. Άναξε λίγο, ρε. Άκουσα κάτι καλό για την Κυριακή του Πάσχα. Στις Πέτσες βρέθηκαν Αλέξης Κούγιας, Δημήτρης Μελισανίδης και Εύη Βατίδου σε απόσταση ένας από τον άλλον περίπου 5 μέτρα και δεν άνοιξε μύτη. Υπάρχει Θεός. Πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει Θεός, πραγματικά. Μην ξεχνάς 10 διπλές προσκλησούλες για το live του Νίκου Ζωηδάκη την Παρασκευή στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζες Καζίνο και 2 μονές προσκλησούλες το live των Septic Flesh, το κολλασμένο live των Septic Flesh το Σάββατο στο Principal. Οκ. Okay. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express στον καλύτερο. Το αγκαλιάζουν τον Όλιβερ. Φανταστικό, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Και γυαλιά ηλίου στο καλύτερο σχόλιο για το ότι ο Τζόρτζιο Κελίνη, Ιταλός στόπερ της Γιουβέντους, κάνει με το δεξί του χέρι παντομήμα ότι στάξατε λεφτά. Χρηματίσατε να την UEFA και τους διαιτητές. Να βγει ο Άρης είσαι να πει για τον Παπαθεοδόρου. Ναι, αυτό ναι, το πρωί αυτό είπα. Έχει διασύρει και αυτόν και όλους. Τους μπασκετικούς. Έτσι, έτσι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Το πρωί το είπαμε, ναι. Περιμένω να βγει. Δεν έχω δίκιο. Δεν πρέπει να φτάνουμε. Και το λέω τώρα για προπονητή του ΠΑΟΚ. Χωρίς Τζόνς και Κονιέρη. Το λέω για προπονητή του ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Μην πει κάτι για Άρη. Για τον Γιαννάκη να πιστεύει. Ναι, ρε φίλε, δεν πέτυχε ο Γιαννάκης φέτος. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ σου λέω για ένα πράγμα. Αλλά για τον προπονητή του ΠΑΟΚ έλεγα και πριν το πρωτάθλημα. Μην μου πει δεν έλεγα ότι είναι καλός προπονητής, Μάριε. Για του ΠΑΟΚ. Αν δεν κοτεύει. Βλέπει ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν τα. Στις εκτιμήσεις θα βγουν όλες. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να κρίνεις ένα προπονητή από τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Και με το αν είναι αδερφός, θείος, ξάδερφος κάποιου δημοσιογράφου, κάποιου φίλου ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Έτσι. Αν δεν κοτεύει. Είναι καλός προπονητής. Με αδυναμίες συγκεκριμένα ναι. πράγματα. Ναι. Ο Θεοδόρου. Ναι. Αλλά είναι καλός και είναι και εξελίξιμος προπονητής. Ναι. Αν δεν κοτεύει να βγει ο Άρης είσαι. Τι να κάνει. Άντε. Πω πω τι γίνεται. Ξύλο για Ζωηδάκη. Ξύλο για Ζωηδάκη και ψύλο ξύλο για Septic Flesh. Είναι 10 διπλές προσκλήσεις. Ούτε μία, ούτε τρεις, ούτε εννιά. 10 διπλές προσκλήσεις. Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και τη φωνή του Σάββατο Παρασκευή βράδυ στο Θέατρο Βεγγιόν του Ρίτζες Καζίνο. Και Septic Flesh Σάββατο βράδυ Principal. 2 μονές προσκλησούλες. Θα δίνουμε άλλες 2 αύριο. Πολύ πιθανό να έχουμε και για παραστασάρα γιατί παίζουν 2-3 παραστασάρες μαζεμένες αυτές τις μέρες. Έτσι. Τηλεφωνικά 2310-287-888 SMS-ικά FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526 ονοματεπώνυμο δίπλα γράφεις Ζωηδάκης ή Septic ή και για τα δύο. Μπορεί να πας και για τα δύο να είσαι και τυχερός και να ακούς και Ζωηδάκη και Septic Flesh. Πολλά γίνονται. Αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές. 2310-287-888. Πολύ ωραίο είναι η δήλωση του Κουγιά που είπε ότι ξεφωνίζει τον Παναθηναϊκό και καλά κάνει για το χθες ότι τους φώναξαν και δεν πήγανε. Δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκού. Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε την πλάκα. Ότι λέει, το γνώριζαν λέει Στράτος Γκαγκάτσης και ανάγκασαν ανθρώπους όπως ο κύριος Μάρκου, ο διευθύνων σύμβουλος της Λάρισας είναι αυτός, να έρθουν στην Αθήνα από ακριτικά μέρη της Ελλάδος. Η Λάρισα είναι ακριτικό. Σχέση με το Βόλο είναι ακριτικό. Είναι ακριτικό, είναι χωρίς κριτικούς. Ακριτικό. Το στερητικό άμπαστα. Λοιπόν, πάμε στην καλαθόσφαιρα. Πάμε στην καλαθόσφαιρα, τελευταίο καλά, θέμα της εκπομπής. Ξαναπάμε στην καλαθόσφαιρα. Γιατί να ξαναπάμε. Για να μας πεις πώς έχασε ο Άρης. Πώς έχασε ο Άρης. Και ο Άρης για τη φιλοξενία στην Κίνη. Και ο Μπέλ που εσύ έλεγες ότι τα κάνει ο Αγγέλου επίτηδες. Αυτά τα πράγματα έτσι έλεγες την προηγούμενη μέρα. Το θυμάμαι. Ενώ ο Αθηναίο και ο Μπέλ δεν μπορούν να παίξουν. Το Σάββατο παίζουν. Δεν έχω που δεν έχω. Ο Αθηναίο μπορεί. Ο Μπέλ δύσκολα.
και μπορεί να παίξει και ο Μπέλ, παίζεται. Τέλος πάντων, δεν θα είναι έτοιμη απόλυτα. Αλλά επειδή πρέπει κάποιος να βάλει καλά, είμαι που είμαι χάλια στην επίθεση. Λείπουν και οι δύο καλύτεροι επιθετικοί παίκτες, τι να κάνω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ήμουν τραγικός. Κόσμο, είχε καλή παρουσία. 3.500 κόσμο είχε Τετάρτη μέρα σε παιχνίδι μπάσκετ. Μην μιλάς καθόλου. Κάτσε καλά. Και Τετάρτη του Πάσχα, ε. Ακόμη κόσμο, δηλαδή. Ξέρεις, δεν έχει γυρίσει κόσμο. Σωστό. Εντάξει, ωραίο. Μπράβο. Okay. Αυτή η φωτογραφία που μας έστειλαν φίλοι από Αριανούς, εκεί στα επίσημα. Επώνυμους Αριανούς. Τι κάνετε, πλακώ. Την είδες. Για φωτογραφία. Που. Στη φάση που πάει να κάνει δηλώσεις ο προπονητής της Κίμης και δεν τον αφήνουν κτλ. Που είναι ρε παιδί μου αυτή η φωτογραφία. Τι εννοείς πάει να κάνει δηλώσεις και δεν τον αφήνουν. Τον πιάνουν, ας πούμε τι. Τον πιάνουν, τον χτυπάνε. Από τις αποδοκιμασίες και από τις ύβρις αναγκάστηκε να φύγει. Μη μου πεις. Σε γήπεδο έβρισαν τον αντίπαλο προπονητή από την κερκίδα. Αλητεία. Μείον 8 και μείον 35 στον Άρη. Ρε μπήκατε με όπλο μέσα. Και πάτε να το βγάλετε λάδι και σας πειράζει που βρίζει ο Αριανός τον αντίπαλο προπονητή. Ναι, αλλά στα επίσημα σου λέει ντε τώρα. Τα επίσημα δεν βρίζουνε. VIP δεν πρέπει τώρα. Ναι, δεν, το ναι. Ρολό χαρτί από πού πετάχτηκε, από την 4. Όχι. Καλά, από πού πετάχτηκε. Εκείνο είναι άλλο τώρα. Αυτή με τις 50 με τις κουκούλες στην ένα στα επίσημα από πού ήτανε. Άντε, άντε. Ήτανε κουκουλο επίσημη. Κουκούλες. Κουκου, αφού έβρεχε. Αλήθεια. Μα έβρεχε, πραγματικά. Αλήθεια λέω. Πού είναι αυτή η φωτογραφία. Πρέπει να είναι καλή για να την ψάχνεις, άρα κάτι δείχνει. Την ναι. Κατέβασαν. Πού είναι, στο chat του ΠΑΟΚ είναι. Ε? Όχι, μεταξύ σας τα βλέπετε. Όχι με λεωφορείο σας. ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Τι τα ρε. Πες μάλλον για την Ονακλή. Κάποιοι επίσημοι βρίζουν τον προπονητή του τέτοιου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι μέλη της διοίκησης. Ε? Αν δεν είναι μέλη της διοίκησης, έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Μα γιατί τον βρίζουν τον άνθρωπο, ρε. Κέρδισε. Γιατί κέρδισε. Α, ο 164 νούμερο ρε, 2. Μάνικα με νερό άνοιξε όταν έχασε την άλλη φορά. Τι μάνικα με νερό. Χάλασε το με παρκέ. Με 100-0 διαιτησία σε κέρδισε. Το πλήρωσε η ομάδα. Τα 100-0 διαιτησία ο Σακισλόγλου. Τα λέει αυτά που τα βλέπετε μεταξύ σας και τα λέτε. 100-0 ο Παπασιώπης. Φίλος μου. Λέγε. Τι κάνει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Σιγά τη φωτογραφία. Μαρία, να το δω. Δες φωτογραφία, φίλε. Λέω για επώνυμους Αριανούς. Για να δω, αυτό για λέω. Εσύ. Δεν το ξέρεις εσύ. Γιώργο. Κάντου έναν έλεγχο, ρε φίλε. Έναν έλεγχο, ρε φίλε, κάντου. Α, το έναν έλεγχο. Το χοντρένεις. Όχι στο ΠΑΟΚ 24, είναι φίλοι μας. Προσωπικός του Τζορμπατζόγλου. Μα γιατί. Τι κάνει. Ήρθε σε καταρχήν που ξέρεις ποιον βρίζει. Είναι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί. Και το που λένε εδώ, ναι. Πού ξέρεις ποιον. Είναι εκείνη τη στιγμή που πάνε να κάνει δηλώσεις. Τους παίκτες μας βρίζει. Ο νικητής. Τους παίκτες μας βρίζει. Όντως. Παίκτες μας. Να έχουν φύγει οι παίκτες. Το πιστεύω. Ο 164 νούμερο 2 λέει: Μάρια, είδα Septic Flash το 2003. Άνοιγαν τη συναυλιάρα των Slipknot στο Λυκαβητό. Καλημέρα. 164 νούμερο 2. Το θέμα είναι ποιος τον τράβηξε. Δηλαδή ποιος σήκωσε κινητό και τον τράβηξε εκείνη την ώρα. Από την άλλη πλευρά. Ναι. Ξέρω ποιος είναι. Αυτή είναι η. Ξέρω ποιος είναι. Αυτή είναι. Τον ξέρω ποιος είναι. Είναι συμπαίκτης του. Φοβερά πράγματα, φίλε. Αυτή είστε. Όχι. Αυτή είστε. Όχι. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν και τραβήξαν φωτογραφίες την επόμενη φορά. ξέρουμε ποιοι είστε. Τεράστιο μήνυμα του Γιάννη του Γιουγουλινέβρου Κοκαλόουν. Τρία πουλμαντά ετοιμάζονται για Τρίκαλα να στηρίξουν την τοπική ομάδα. Όλοι μαζί μπορούμε. Τεράστιο μήνυμα, το ξέρουμε, αδερφέ. Το σκέφτηκα. Φίλε, ότι είσαι αντιάρης. Και εγώ το σκέφτηκα. Θεή, φίλε. Κάθε χρονιά Slipknot. Στην Πηλαία βγαίνει παίκτη του Άρη για δηλώσει στο δρομητικό και γίνεται ο κακό χαμό, λέει φίλο. Χρόνια έχει να βγει. Του είδα εγώ τη δεύτερη φορά στη Μαλακάσα 164 του Slipknot. Απίστευτο live, απίστευτο. Μου είχε βγει η μέση, απίστευτο. Πρέπει να έχασα 2,5 κιλά σε 2 ώρες. Κολλασμένο live, απίστευτο. Μπαντάρα, θεή. Slipknot. Παιδιά, γραμμές τίποτα, 23-10. Να πω κάτι. Λέμε όλοι. Συγγνώμη, αλλά ο Φάρος έχει σωθεί. Άκου το κάνεις υπολογισμούς. Όχι, άκου το πρόγραμμα του Φάρου. Παίζει με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην έδρα του. Ναι. Με το Λαύριο και τον ΠΑΟΚ εκτός. Τελείωσε ο Φάρος. Τον ΠΑΟΚ το πήρε. Ούτε ο Κόρυβος. Αν χρειαστεί το δίνει ο ΠΑΟΚ. Ούτε ο Κόρυβος έχει καλό πρόγραμμα. Ο Κόρυβος παίζει με τον Προμηθέα εκτός έδρας, τον τρίτο. Με τον Παναθηναϊκό, με την Κίμη εκτός έδρας και τα Τρίκαλα. Μία νίκη θα κάνει ο Κόρυβος. Εσύ πώς θα κάνεις.
Ο Άρης παίζει με τα Τρίκαλα εκτός έδρας, με τον Πανιόνιο στην έδρα του, με το Ρέθυμνο στην έδρα του και τον Κολοσσό τελευταία αγωνιστική. Άμα δεν κερδίσει Τρίκαλα και Πανιόνιο, με το Ρέθυμνο θα τρέμει. Θα τρέμει. Αν δεν κερδίσω Τρίκαλα και Πανιόνιο, θα πέσω. Αυτό είναι το θέμα. Θα πάει κάποιο, θα στηθεί σε κάποιον από του άλλου και θα πέσω. Συγγνώμη, Τρίκαλα Άρης, τι μέρα πέφτει, τι είναι Άρης, Σάββατο. Και ο Πανιόνιος παίζει με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Έχω να πάω χρόνια στα Τρίκαλα. Τιμωρεί ο Πανιόνιος. Τον Άρη και το Ρέθυμνο εκτός έδρας. Έχω να πάω Τρίκαλα χρόνια. Θα πάω. Αυτό, γι' αυτό ελπίζεις, ε. Τι ελπίζω, ρε φίλε. Επειδή θα κάνουν νίκη άλλοι. Άνετα θα τερματίσω. Καλά. 494, επικοινώνησε μαζί μου για την εκδρομή που λες. Τώρα καταλάβω ο κόσμος. Και βγαίνουν κάποιοι ανεγκέφαλοι ηλίθιοι και λένε ο Άρης έχει δύσκολο πρόγραμμα. Οι άλλοι έχουν πιο δύσκολο. Βρε ο Φάρος, ποιο θα κερδίσει. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Δύο γραμμές, πάμε. Άμα δεν κερδίσει του δύο αυτού, μετά δεν κερδίζει κανένα. Μία νίκη, άμα κάνω, τελείωσε. Δύο γραμμές, πάμε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, ο παδός του ΠΑΟΚ που δεν λέει το όνομά του και παδός της Arsenal. Πάμε. Της μεγάλης εδώ. Φόλα Arsenal. Μεγάλη τώρα, Arsenal τώρα. Αλλά το, μεγάλη δεν είσαι. Το μεγάλη, μεγάλη και το Arsenal ποτέ φίλε. Ποτέ κρύα ομάδα. Μια ζωή κρύα ομάδα. Κρύα, ούτε ο κρύα ομάδα. Ούτε ο Ανρί το έχει πει ποτέ. Δηλαδή. Κρύα ομάδα η Arsenal. Του χρόνου, του χρόνου. Του χρόνου, του χρόνου. Καλό, αυτό με άρεσε. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν υπάρχει ήχο. Εσύ ξέρεις τι γινόταν ενώ έχει ήχο. Εδώ καλά τώρα. Προσπαθείτε 30 χρόνια να μας βγάλετε στις χαζούς. Ας σας βγάλω κι εγώ μια φορά. Δεν πειράζει, ρε. Εδώ, ρε φίλε, μας είπατε ότι ο Μίχελ πήγε να νουθετήσει το διαιτητή. Όταν πάει και το δεν του ορμάει. Εσείς μας περνάτε σίγουρα για τρίχρονα. Πάρε τα σπορ του βοράδια μας, φίλε, επανακυκλοφορούν με αφορμή αυτό το μάτς. Προπαγάνδα με πρώτος. Εντάξει. Η αλήθεια αποδείχθηκε. Άσου να λένε. Η αλήθεια αποδείχθηκε. Δεν μπήκε με όπλο. Μπήκε. Α. Μέχρι χθες δεν το πίστευα. Από εδώ και πέρα. Το πιστεύω. Μα η αλήθεια φάνηκε. Ρε, δεν είναι. Και μόνο που δεν ήθελα να φανεί. Να... Σου είπα. Μέχρι χθες δεν πίστευα τίποτα. Δεν αλλάξει τίποτα παρά μικρό. Ο Σκουτέρης όμως μου έδωσε μια ελπίδα. Δεν είναι Σκουτέρης, η αλήθεια έδωσε ελπίδα. Η αλήθεια έδωσε ελπίδα. Επί μια ώρα πάλευε η ΑΕΚ, μην τυχόν εμφανιστεί βίντεο και το λάβει υπόψη του διαιτητή. Και μόνο αυτό φτάνει. Και στο τέλος δεν θα το λάβει. Και μόνο αυτό. Εντάξει. Μάτλοκ, δεν βλέπεις. Φίλε, δολοφόνοι και βιαστές έχουν αθώθει έτσι. Δολοφόνοι και βιαστές. Επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία, όχι, δεν ήταν νομικά αποδεκτά. Εντάξει, υπάρχει, αυτή είναι η νομική. Η νομική υπάρχει, ναι, υπάρχει και η ουσία. Που θα μείνει, για χρόνια. Ο Σκουτέρης πάντως είπε 2-3 φορές τις ίδιες ατάκες που λέγει ο τέτοιος. Ό,τι λέγανε οι νομικοί του ΠΑΟΚ, έλεγε και ο Σκουτέρης. Τι? Εξαρτάται τι εννοείς δίκαιο. Εσύ μπορεί να λες ότι ιεραρχίστηκε το σφύριγμα του να μπει μέσα ο Κομίνης δίκαιο και κάποιος άλλος σου λέει ότι όλα σταματάνε στο όπλο του Σαββίδη. Η δικαιοσύνη είναι πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δεν το κατάλαβε κανένας. Κανείς δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Αλλάξαν την κατάθεσή τους. Μισό λεπτό. Δεν το κατάλαβε. Δέχομαι. Άκουσε με λίγο. Δέχομαι ότι δεν το κατάλαβε κανένας. Η ουσία ποια είναι. Καλά! Άρα όπου δεν μπορείς να επικαλεστείς τρομοκρατία, θέλουμε, ρε φίλε. Θα αυτό. Λέμε την ουσία όπου θέλουμε. Θα... Δεν μπορείς να επικαλεστείς τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι αστεία από το πρώτο λεπτό, το έχουμε πει. Απλά εγώ δεν κάνω το δικηγόρο του ΠΑΟΚ όπως κάνετε εσείς. Αστειότητα είναι η τρομοκρατία. Μίλες χαζομάρες για δικηγόρους του ΠΑΟΚ. Μίλες χαζομάρες. Γιατί δεν είστε. Τι είμαστε δικηγόροι, την αλήθεια. Τι να υπερασπιστώ. Υπάρχει ένα ψέμα. Δικηγόροι του ΠΑΟΚ είστε, δεν είστε του τέτοιου. Δεν είστε τη αλήθεια. Όταν αποδέχεστε μόνο αυτά που λέει ο ΠΑΟΚ, είστε δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Υπερασπίστε κανείς ο Σαββίδη, ρε. Ναι. Ποιος, πού. Όλοι. Οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ μόνο. 134 ανακοινώσεις για το είδος του και την φιλανθρωπία του διαβάσαμε. Όχι για το γεγονός, για αυτά που ακολούθησαν. Το γεγονός, άρα μηδενισμός. Έλα, πες φίλε για να κλείσουν. Ναι.
Τρελώσεις, ρε. Τι όπλο να δεν είδε. Εδώ την μπάλα δεν βλέπει. Κανείς δεν είδε. Παοκτσάκι, κάνε έναν επίλογο, φίλε, περιμένει κι άλλος πολύ ώρα, ρε. Την μπάλα δεν βλέπει, πιο όπλο. Ο Δημητριάδης κατέθεσε εκείνο το βράδυ στην αστυνομία και πήγε δύο μέρες μετά και άλλαξε την κατάθεσή του. Για ωραία. Το όπλο. Τα θυμήθηκε. Ωραία, μετά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είχε ντεζαβού, είχε αυτό το ντεζαβού. Τη πεταλούδα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Οπα, φίλε, πιο δυνατά λιγάκι, καθάρι στη φωνή σου κάνε. Καλημέρα. Ναι. Πολύ χλωμό. Ναι, Αντώνης, Αντώνης ταξίοπαδός του Άρη και της Ρεάλ και της Λίβερπουλ. Πάρτα όλα στις και ρίξα στο... Από πού μιλά... Ωραία σφαγή χθες. Ωραία, μπράβο. Να το πάρεις αυτό με τον Άρη, τέτοιο πέναλτι. Ναι. Πού? Δεν πήγε στον Πούτσο, με το Λίβερπουλ. Ναι. Πήγε στον Πούτσο του Μπάρα Ρωμό, του Ρότσα, που ακυρώθηκε σαν offside στο... Α, όχι ρε, του Ρότσα, όχι, όχι. Ναι, ναι. Τον τελικό εννοούσε η Λίβερπουλ Ρώμα, στη Ρώμη, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Αν το βάλει τον γκολ, το βάλει. Δεν είπα να μην βάλει γκολ. Ρε Αντώνη, αυτό το πέναλτι, αν το έδινε σε μάτς του Άρη, αρχίσαμε, κρίσιμο. Αρχίσαμε τα άντορα. Δηλαδή, θα έλεγε σήμερα, μπράβο, τι ωραίο πέναλτι έδωσε εναντίον του Άρη. Άρη, ξημερώσει, σε χάνω. Τι α, θα ούρλιαζες. Θα ούρλιαζες. Πες του ρε, αν το έδινε υπέρ του Ηρακλή ή υπέρ της Μάντσεστερ, θα έλεγε, εδώ το πέναλτι που δεν δίνει... Κατά τη μάζε με τη Σίδη το κάνει γαργάρα. Επίσης, το γκολ του Ρότσα. Το βλέπεις, πάλι ναι. Γαργάρα το κάνει. Το γκολ του Ρότσα είναι 85. Πάλι γαργάρα το κάνει. Το πέναλτι που δεν δίνει πέρα τη Σίδη με τη United, γαργάρα κάνει. Γλου γλου γλου. Γλου γλου γλου. Δες γκολ που ακυρώνει μέσα στο Άνφιλ. Γαργάρα το κάνει, Αντώνη. Πάλι το πέναλτι το προχθεσινό. Δες γκολ που ακυρώνει ο Αλίτης. Γαργάρα το κάνει. Έτσι. Έτσι. Πόπο η γραμμή. Αντώνη, εσύ έχεις πολύ χάλια γραμμή. Έγινε φίλε, να τα ξαναπούμε. Ναι. Η γραμμή σου είναι Άρης και δεν είμαι καλά. Δηλαδή, πόπο. Θα τα πούμε και αύριο, έλα. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, ρε φίλε, έλειπε ο κλόουν. Ποιος είναι ο κλόουν. Α, για το τέτοιο λέει. Ωραίο, είναι 164. Έλειπε τότε ο κλόουν, ναι, με τον Corey Taylor να σκοντάφτει στη σκηνή και να βγάζει κουτσένοντα την υπόλοιπη συναυλία. Με τον κόσμο να τραγουδά όλο το Wait and Bleed. Με συγκινείς, με διαλύεις. Λατρεμένη. Λατρεμένη Slipknot, φίλε. Θεούλιδες. Να δώσουμε τους νικητές. Κατέβα λίγο κάτω, Δημήτρη. Φίλε, γιατί γίνεται χαμός. Κατέβα λίγο. Δώσε μου και λίγο, ρε Χριστό. Λοιπόν... Δίνω τους νικητές για το live των Septic Flesh. Θα δίνουμε και αύριο δύο μονές προσκλήσεις, έτσι. Έχουμε σύνολο 4 διαθέσιμες, δύο μονές. Πιθανό να δίνουμε, πιθανό δεν λέω σίγουρα, και για παραστασάρα θεατρική. Okay. Δημήτριος Πασπάτης και Γιούλη Σεμερτζίδου. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Γιούλη Σεμερτζίδου και Δημήτριος Πασπάτης για το live των Septic Flesh. Τώρα για το live του Νίκου Ζωηδάκη, που είναι 10 διπλές προσκλησούλες. Έχουμε και μπροστά μας πολλά ονόματα. Θα φέρουμε, θα πάρουμε και από την Μαριλίζ τώρα τα τηλεφωνικά για να σας τα μεταφέρουμε, έτσι. Χρήστο και όσοι είχαμε και σήμερα. Σταθμή μετρό ετοιμάζονται. Δεν έστειλε κανείς κανένα καλό για Τζόρτζιο Κελίνη. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του Κοριόπολης έχει τον Κελίνη να κάνει ότι στάξατε χρήμα. Η Γιουβέντους, έτσι. Τα φέρνει Χρήστο η κυρία Μαριλής. Η πιο βρώμικη κυρία, δεκαετία 70 και 80. Η πανβρώμικη κυρία. Πέρα από το ότι το πέναντι δεν δίνεται, εντάξει. Εγώ είμαι μαζί της χθες. Είμαι μαζί της. Και με συγκινεί το 0-3. Α, άλλους τρεις από εδώ. Ωραία. Ωραία. Ωραία, περιμένε. Βάλε την, τη Φένια. Το όχι, ρε φίλε, γιατί κλήρωση θα κάνω. Α, κάνεις κλήρωση. Οκ, okay, ωραία. Βλέπω και λίγο ονόματα τα οποία δεν έχουν στείλει ποτέ, έτσι. Από εδώ και πάνω είναι, έτσι. Ναι. Από 11 παρατέταρτο, ναι, που το είπαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν.
Ο Ζωηδάκης κερδίζει. Ζωηδάκη, και εγώ όταν τα βλέπω, ρε φίλε, αυτά έτσι με ονόματα ελληνικά μπερδεύομαι, ναι. 3, 4, 5, 6. Πες τρία νούμερα μέχρι το 6. 2, 3, 4. Με ποιο σκεπτικό είπες 2, 3, 4. Έτσι από περιέργεια. Ξέρεις, ψυχαναγκασμός. Λοιπόν, ο φίλος ο Δραγόλιας Κώστας. Κώστας, ναι, Κώστας Δραγόλιας. Είναι διπλές οι προσκλήσεις για το Ζωηδάκι, έτσι. Έτσι. Κώστας Δραγόλιας. Ματσούκι Θένια. Θένια Ματσούκι. Και Χρήστος Ζαφυρίου. Νομίζω είναι Γιάννη Ζαφυρίου. Γιάννη Ζαφυρίου. Χρήστος Ανέστη. Είναι Ζωηδάκης, Γιάννης, Χρήστος. Έχει βάλει τέσσερα ονόματα σειρά. Εσύ, ναι. Γιάννη Ματσάκης. Ναι. Γιάννη Ζαφυρίου, λοιπόν. Έτσι. Σωστά λέει ο Μάριος. Χρήστος Ανέστη, λέει ο άνθρωπος. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, άρα Γιάννη Ζαφυρίου. Η Θένια η Ματσούκη και Δραγόλιας Κώστας οι τρεις επιπλέον και οι 7 που πήρανε από το τηλέφωνο. Μπράβο. Δεν έρχεστε εδώ, κατευθείαν πηγαίνετε στο. Θα τους πει η Μαριλίζ. Θα πει η Μαριλίζ, εντάξει, okay, νομίζω. Για να πούν τι ώρες και τέτοια. Ναι, για, κατευθείαν πηγαίνετε εκεί, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Σέπτικ Φλέσ είναι μονές, κατευθείαν πηγαίνετε. Θα έχουμε και αύριο για Ζωηδάκι, να ξέρετε. Πάλι για Παρασκευή ή για Σάββατο. Για Παρασκευή. Για Παρασκευή. Οκ. Okay. Θα έχουμε για Σέπτικ Φλέσ και προσευχηθείτε γιατί για θέατρο, ό,τι δώσουμε, μία από τις δύο είναι παραστασάρες. Μία από τις δύο, να δούμε, το κυνηγάμε. Λοιπόν, αυτά ακολουθεί η εκπομπή. Πώς λέμε, πώς λέει η εκπομπή, Πάω 24. Έτσι, με ασπρόμερες αλήθειες από εμάς και τον Χρήστο και όσοι να έχετε μια bloody rocking day.